Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι ωραίο τριήμερο θα είναι αυτό, Κωνσταντίνε μου. Καλοκαιράκι. Θα πάμε να ξεγηθούμε παραλίες, όμορφα πράγματα. Τι κάνεις, σε βλέπω πάλι έτοιμο. Έχει να φας καρκίνο από τον ήλιο. Του δέρματος. Αρχίσαμε με το καλημέρα. Πέτια καλημέρα στον κόσμο. Τι καλημέρα, και 16 μπαίνουμε και μέσα. 18, σαν χλαμάρα. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε τώρα. Εμείς θέμε τώρα που μπαίνουν διαφημίσεις. Να μην πληρωθούμε. Θες μία του μηνός να ανέβουμε πάνω. Μπράβο. Λογιστήριο. 30 του μηνός θα. Άμα μπαίνουν 15 λεπτά διαφημίσεις, 30 του μηνός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λέω καλοκαιράκι πλέον. Κάτσε αυτό το Μητσοτάκι από εκεί πρωί. Κυριάκος. Τι έγινε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Θα γύρισε τα μπιφτέκια ο Σαββίδης να πούμε. Κοίταξε, αφού σε λέω ρε φίλε, αφού τα έχουμε πει. Θα λέω Μπαρμπακούλ εδώ πέρα. Μπαρμπακούλ ναι. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα γίνουμε φιλαράκι με Νέα Δημοκρατία. Το συμφέρον ποιο είναι. Ό,τι το συμφέρον. Όχι, φυσικά, ό,τι το συμφέρον. Λοιπόν, για θα δούμε σε λίγο μόνο τον Τσίπρα να μην δει το απόγευμα στο Sky. Να το δει και αυτό. Το δει και αυτό, ότι δε παντού πάνε. Θα γύρισε τα μπιφτέκια ο Σαββίδης. Φυσικά, μια χαρά. Μια χαρά, αλλά. Ζάχαρη. Αλλά μια χαρά, γιατί να. Τι πιάνει που έχει. Δημοσιογράφο είναι. Πρωί-πρωί. Πρώτη μούρη στο Καβούρι, ο Μητσοτάκης στο Όπεν. Αλλά τι και κάτσε σύγχρονο να σκάς για το έτσι, για το αλλιώς. Να πάει καλά ο ΠΑΟΚ, ρε, τελειώσαμε τώρα. Όχι, ρε, τσέπη. Αυτοί θα τα βρούνε. Τι έχουμε. Μετά την Κυριακή, ναι? Το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ ότι θα γράφει ένα 0. Αλλά νάτος. Πανέξυπνος. Σαΐνι και αυτό και ο άλλο. Καταλαβαίνει. Από τα μέζια. Τα μέζια. Τσάκαλο μεγάλο. Βέβαια, δεν εδώ. Λουκ φοβερό. Τι πράγμα. Δεν συμπαθιέται με τίποτα. Με τίποτα. Ούτε και αυτό ούτε και ο άλλο. Όμως μη μπερδεύεις μαζί, σε παρακαλώ. Καλοκαιράκι έχουμε, ρε αγόρι μου, να το γουστάρουμε. Εγώ προτιμώ τον Ιμπραχήμ Καλίν. Τι είναι αυτό, εκπρόσωπο τη τουρκική προεδρία. Κοίτα, Μούρι. Θα λύσει και είναι κτηνοτρόφο το Κυλκή. Πάλι το Κυλκή, ρε φίλε. Πάλι κτηνοτρόφο από την Άρτα. Πάλι το Κυλκή, το έχει ρημάξει. Καλημέρα στο εξωτικό Κυλκή. Ωραία, φίλε. Τι βλέπουμε πρωί-πρωί να πούμε. Να, δες και εκεί τον Αζάρ. Δες εκεί τον Αζάρ. 100.000 κόσμο πήγαν. 90.000 δεν τον υποδεχτούν. Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Βλέπω τον Αζάρ από τη μια και στο Σκάι βλέπω τον Μητσοτάκη των άλλων. Το φαλακρό δημοσιογράφο αυτό το τέρα τη ενημέρωση. Δαιμόνιο ρεπόρτερ όμω παντού. Ίδιο ο Κοντοέ είναι αυτό ο δημοσιογράφο. Κοντοέ χωρί μαλλί όμω, έτσι. Αυτή τι έγινε, η μελαχρινή τη φτιάξαν ξανθιά. Αφού γκρινιάζει με τι μελαχρινέ, Κωνσταντίνε. Την έκανε ξανθιά. Γκρινιάζει με τι μελαχρινέ, δεν σε κάνω. Και από την άλλη έχω τον Εντένα τον Αζάρ εκεί είχε 50.000. Κοίτα μούτρα δεξιά ο δημοσιογράφος ο Πασοξής στο Όπεν που έχει το Μητσοτάκη αυτό. Του ρίξε κάτι μπουκάλια στην πλατεία στο τέλος αυτό. Του δημοσιογράφου. Τον πέταξε εσύ. Εγώ. Μπράβο ρε γόρι μου, τι ωραία πράγματα ξεχνάς. Τον πήρα στο σπριντ να πούμε, ξεχνάω και το όνομά του. Και από τα Κομωτινή κάπου είναι να πούμε. Ναι. Είναι και ψηλός, ξέρεις κάτι σπριντ που έκανε. Χασαπόπουλο λες. Χασαπόπουλο. Α, εδώ είμαστε. Του χωρίς κάτι μπινελί για να πούμε. Δεν ξέρω τι είναι. Για να είναι εκεί. Και δεν είναι μόνο Παοξίδες εκεί. Φορούσε εκεί κάτι παπούτσια ακριβά, κάτι sprint. Τι παιδί καλό που είμαι και εγώ. Θα μου πεις τώρα εσύ γιατί δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι. Τι, είναι τεμπέλικη περίοδος. Δεν θέλει λίγο να ξεκουραστεί το κορμί σου. Γιατί τι, κουρασμένο το κορμί. Μα δεν είμαστε σκάβει, 12 στα 12, 12 μπύρια. Κάνε μια βουτιά αγόρι στην παραλία. Άνοιξε λίγο το ματάκι να δεις μια τουρίστρια. Και μια μπυρίτσα να χαλαρώσεις. Θα δεις τουρίστρια εσύ. Πώς εδώ.
Τι, τα μάτια. Που μπέρδεψε το δωμάτιο. Ναι, όχι. Τι παγάσα είσαι. Πε στον κόσμο τι έπαθε. Τίποτα, μπέρδεψε τα δωμάτια. Άκου τι έπαθε. Τι έπαθε να πήγαμε τρίμερο τώρα με τη. Φύγαμε τώρα σαν την Τζέννη. Πήρε και το σκύλο και το παιδί. Όλου κανονικά. Και μέχρι να φέρω τι βαλίτσε εγώ είχα μπερδέψει το δωμάτιο. Ήταν 869-870. Και ψή που μπήκε. Στο 869. Ποια βγήκε εδώ. Μια Αγγλίδα τουρίστρια. Πόσο χρονών. 45 με είδε σαν λουκουμάκι με είδε. Σαν τον Μπούζο 104. Πάμε. Και χτυπάω την πόρτα και λέω, όχι, sorry, λέω. Ποιο σε πρόδωσε. Μίμη λέω. Η Λορέν με πρόδωσε. Άσε να γαυγίζει, βγαίνει η Τζέιν έξω. Νίκο, με κάνει μια. Μωρό μου δεν είναι αυτό που νομίζω. Πέρασα τα δωμάτια. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν είναι αυτό που λέω, πέρασα τα δωμάτια. Σε έσκησε ο σκύλο. Με έσκησε η Λορενούλα, ναι. Η Λορενούλα που δεν κοιμόμαστε μαζί. Η Μίμη είναι εκπαιδευμένη. Και να έχουμε μετά την Αγγλίδα τη 45 ρού με το πλατινέ το μαλί και έλα μέσα. Τι να φτιάξει. Ωραία, 70. Καλή, καλή. Είπαμε, θέλω από 1,70 και πάνω. Ρε Σιώπη. Θες και από 1,70 και πάνω. 1,75 εκεί μας αρέσουν, ναι. Καλή ήτανε. Εσύ είσαι στο 1,70 κοντά. Ω, δεν είμαι 1,70, 1,66, ένα εκεί. Ωραία, θα πείτε μια ακόμα 1,75, πατάξε ένα τακούνι 1,80. Τελειώσαμε, γεια σας. Δεν νιώθεις λίγο. Καθόλου ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Όταν είναι η άλλη ψηλή να πούμε πιο. Είσαι έσαξε πως νιώθω ποιον το συναίσθημά μου. Ποιο είναι. Πω, τι μπιπ, ο μπιπ. Και οι άλλοι κάθονται και με απογείρω και λένε πόπο ο Ζουμπάς ο έτσι τι μπιπ μπιπ. Αυτό αισθάνομαι. Μουστάρισε. Και λέω εκεί την ώρα 2-2. Τι κουλιανός είναι, τι κουλιανός είναι. 2-2 νιώθω εκεί την ώρα, χωρίς πλάκα. Δεν θα λένε οι άλλοι πόπο δες τον έτσι, τι κάνει ο έτσι, δεν θα λένε. Θα λένε από μέσα τους αυτός ο κοντός. Ναι, φαντάσου τι. Ναι. Τι μάστορα. Πετμεζάς τότε. Πετμεζάς. Έτσι αισθάνομαι εκεί την ώρα. Εγώ εκεί το απολαμβάνω. Ναι. Κοιτάζω γύρω μου, βλέπω. Ωραία, φίλε, λέω έχω σκάσει τώρα. Μάλιστα. Να, σαν τα γκολ του Πάουκ. Μα έλειψε και ο Πάουκ. Ο Λάμπρο Πεδαράς ο δικός ανανέως. Το γουστάρω με 5.000. Το γουστάρι στο Πάουκ. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίκτες που είναι εξτρέμ. Γουστάρουν να πατάνε την περιοχή. Ναι. Είναι μεταξύ της γωνίας της περιοχής και του πέναλτι. Κινούνται. Έχουν τρίπλα, έχουν ταχύτητα, έχουν σκοράρισμα. Δεν με πειράζει που δεν μαρκάρουν πολύ. Δεν μαρκάρουν πολύ, αλλά άμα κάνουν όλα τα άλλα καλά, είμαστε κομπλέ. Ναι, είναι ο εξτρέμ που θα δώσει θέαμα. Μ' αρέσει αυτό, μ' άρεσε από παλιά. Από την αρχή. Ναι. Και φαινόταν ότι είχε εξέλιξη, δούλεψε δύο χρόνια. Στον Ηρακλή και ήταν έτσι αδύνατο σαν τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ήταν στο νησί, ναι. Ναι, εκεί ήταν λίγο φλόρο και εκεί τον έκραξε λίγο. Έβαλε. Δυνάμωσε. Έβαλε. Έγινε κορμί. Δούλεψε. Έβαλε, πήγε πανιόνιο, πήγε. Μ' αρέσουν οι παίκτες Νίκο. Οι οποίοι δουλεύουν το καλοκαίρι, όπως ο Μιστακίδης, όπως ο Πασχαλάκης που πάει πυγμαχία και τέτοια. Γιαννούλης, ο φίλος. Ο Γιαννούλης, αυτός δουλεύει, να ξέρεις. Όπως ο Κουλούρης δούλεψε, ο Πέλκας παλιότερα. Ναι. Μ' αρέσουν αυτοί εδώ. Δηλαδή τους δίνω ένα καλό λόγο να πούμε. Γιατί το καλοκαίρι το σκέφτεσαι αλλιώς εσύ. Ενώ κάποιοι κάνουν τα μπανάκια, κάποιοι άλλοι δουλεύουν. Συνεχίζουν στο δικό σου μοτίβο. Εγώ το καλοκαίρι το συγχαίρομαι γιατί είναι αντιπαραγωγική περίοδο. Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή. Αν είναι το καλοκαίρι ένα μήνα. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Θα πω ένα μήνα. Εδώ είναι, ξεκινάει από 15-20 Ιουνίου και πάει μέχρι τέλη Αυγούστου. Ναι. Δηλαδή πάει. Δεν συνεργάζεσαι, δεν κάνεις δουλειές, δεν πέφτουν οι μισθοί. Εντάξει, κατεβάζει λίγο τα στόρια. Εγώ το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο λίγο ο εγκέφαλος σταματή. Δηλαδή ο Ρονάλντο τώρα, ο Κριστιάνο. Τι τον είπανε. Κατέβασε τα στόρια του, λένε. Πόσο καιρό θα κάνει, 15 μέρες. 20 μέρες. Όχι, θα πάει 2,5 μήνες. Όχι, 2,5 μήνες είναι πολύ. Αλλά του είπα τι του είπε. Παραχαλάει το μυαλό, να πούμε. Μην βλέπεις μπάλα, μην ακουμπάς μπάλα, ξέχνα την μπάλα. Ναι. Ο εγκέφαλος να καθαρίσει. Αυτό του λένε οι ψυχολόγοι του Ρονάλντο. Ναι. Δεν θα κουμπίσεις μπάλα. 10 μέρες. Παίξε πικ-πονγκ. Παίξε τέννις. Μπάλα όχι. Κάνε βάρη. Κάνε βάρη, άμα θες να αθληθείς. Ναι. Την μπάλα βγάλτε από το μυαλό. Ωραίος. Νομίζω ότι λειτουργεί ευεργετικά για να έρθουμε εδώ φορτσάτη. Το είπε ο ψυχολόγος. Ναι, το είπε. Το είπε ο ψυχολόγος. Ψυχολόγος. Τώρα μας σου πω. τον καφέ και θα το πρέμα. Τον καφέ, ρε. Κάνεις πολύ ποδά στο λαιμό, έγινε. Φαγώθηκες, ρε. Θα σε πάω στην ασκητήρια να σε κάνει ένα λαρυγκοσκόπηση. Κουρκούρ να πούμε. Έχω βγάλει τι αμυγδαλές. Ναι, με παγάκια. Έχω βγάλει τι αμυγδαλές. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, εάν πιο παγωμένο, αμέσως στην αρχή. Ξεκίνημα τη μέρα θα βραχνιάσω για λίγο. Πάλι. Ναι. Μετά στην πορεία τελειώσαμε. Βάλτε ξανά τις αμυγδαλές πίσω. Τις αμυγδαλές τις ξαναβάλω πίσω. Τι έβγαλες τις αμυγδαλές σου. Όχι, εγώ έχω βγάλει άλλα πράγματα. Τι έβγαλες. Τι δεν έβγαλα. Κύλι, έκανες καμιά κύλι. Όχι. Σχολικοειδή πρέπει να τον έβγαλες. Όχι. Τον κρατάς μέσα, ναι. Τον έχεις τα σχόλικα μέσα. Η πρώτη εγχείρηση που έκανα είναι το πετσάκι από το πουλί μου. Α, έτσι ξεκίνησε η καρδιά. Ήμουν 15,5 χρονών και με όρμηξε μια 27χρονη. Αλλά. Πήγα να πούμε. Ωραία διαφορά αυτή. Ναι.
Και... Έκανε ζουλίτσα. Ναι, αλλά δεν κατέβαινε, ας πούμε. Το πετσάκι. Το πετσάκι μου. Τι ωραία κουβέντα πρωί-πρωί με τα πετσάκια, παιδιά, ναι. Και πήγα στον μπαμπά μου, το συγχωρεμένο. Και το λες μπαμπά, το πετσάκι δεν. Εχείρησε. Με κοιτούσε ο μητάρας, με πήγε σε ένα γιατρό, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μιλιαρά το λέγανε το γιατρό. Ο Μιλιαράς, βέβαια. Μιλιαράς, ναι. Τώρα πρέπει να πέθανε. Α, πάει, να ζήσουμε, να το θυμόμαστε. Μου λέει, παιδί μου, τι έχεις, λέω αυτό και το. Πει είναι, λέει, γδύσου, μου λέει. Γδύνομαι εγώ. Γδύθηκες. Κατέβασε, λέει αυτό εδώ. Ναι. Το κατεβάζω. Λέει, κατεβαίνει. Ναι, πρωί, τι ωραία πράγματα. Ναι, μαζί με την διρόπιτα, αυτό κολλάει, παιδιά. Εδώ λέω το πρωί. Πρώτη εγχείρηση αυτή. Με βάζει εκεί πέρα ένα περιοδικό με γυμνές. Να δω εκεί. Ωραία χείριση. Ωραίος ο γιατρός. Τι παιδαράς εσύ. Πάει μια χείριση αυτή. Μετά κάνω τη μύτη μου, να πούμε. Έκανες και τη μύτη, γιατί εγώ. Έφαγα μια γροθιά, να πούμε. Από να... τον Αυστραλό. Τον Πολυζόη, ναι. Τον Πολυζόη. Πολυζόη, καλημέρα σε Αυστραλία, ρε φίλε. Δεν τον πρόλαβα, να πούμε. Πάψουν την έσχασε. Που την έσχασε πρώτο στην γροθιά ο Πολυζόη. Εχείριση μία. Πυγμάχος ο Πολυζόη. Δύο εγχειρήσεις. Δύο εγχειρήσεις. Πάμε παρακάτω. Μετά, τι άλλη εγχείρηση έχω κάνει. Τι. Κάνα το ορολογικό μου. Δύο φορές. Πάλι εκεί έκανε. Α, ναι, είχε το αντράβαλα. Έβγαλα όγκο. Ναι, ναι, αλλά καλοίδη θα βγάλαμε τα ξεπερδέψει. Καλοίδη σε καλοίδη μέχρι να πει ο γιατρό ότι ήταν καλοίδη. Σε βγήκε κούκουσα ειδώνη. Ναι. Εγώ έχω κάνει αμυγδαλέ. Ναι. Σκολικοειδή τον έβγαλα νωρί. Εγώ 8 χρονών κατάλαβα ότι πρέπει να βγάζω σκολικοειδή από μέσα μου και δύο κύλε έχω κάνει. Κύλε. Είχα έρθει στην. Θυμάμαι. Φώναζα. Δεν μπορώ. Ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ τη Τζέννη. Τη Τζέννη. Τότε την είχα γνωρίσει την Τζέννη. Ένα μήνα ήταν. Σε γνώρισε με κύλι, ρε. Ναι, όχι, ξέρεις τι είχα. Πήγα να παίξω μπάσκετ εσύ... και έκανα μαγκές, ζωντανίστηκα. Και με τραβήξε η κύλι. Ναι. Έκανα μαγκές για την εντυπωσιάσου, ναι. Αγύμνος. Αγύμνος ήμουν τότε, εντάξει, χαλαρός ήμουν, όχι αγύμνος, χαλαρός. Και πάει μια κύλη εκεί. Και πρώτο μήνα με την Τζέννη έρχεται στο νοσοκομείο, καθόταν εκεί καημένη από το πρωί στο βράδυ. Λέω αυτή να μου δείχνει καλά δείγματα. Την είχες γκόμενα τότε. Γκόμενα, ναι. Στην αρχή. Πρώτο μήνα σε λέω. Πρώτο μήνα, ένα μήνα. Λέω καθόταν το πρωί στο βράδυ εκεί. Λέω, και ερχόταν στο νοσοκομείο. Όλη μέρα καθόταν εκεί. Για σένα. Για ποιον. Εδώ δύο μέτρα παλικάρι. Εγώ θυμάμαι που βγάζει με τον κόκκινο και ούλιαζε. Α, φόρεσε. Πονά! Φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την κύλη. Τώρα, μια που το συζητάμε, ήρθε ο γιατρός, έχω κάνει επέμβαση και μου λέει: Σηκώρτη και περπάτα. Και του λέω: Πλάκα με κάνει. Λέω: Εδώ δεν μπορώ να σηκωθώ από το. Πονούσε η κύλη, ε. Και πονούσε η κύλη. Κολλικό νεφρό έχει περάσει. Έχω. Κολλικό, τρομερό πόνο. Τρομερό πόνο. Δεν το συζητάμε καν. Και έκανα ξανά με ένα κύλο όταν είχα τον ακυλέ από το σήκωνα. Λοτσιάκι κάτω έχει φάει. Έχω φάει, ναι. Μπουνιά στη μύτη έχει φάει. Μια σμίτη δεν έχω φάει. Δεν έχει φάει. Σμίτη ή έφαγε από τον Πολυζόη και τελειώσαμε. Μόνο από τον Πολυζόη έχω πλακωθεί. Σμίτη δεν έχω φάει. Έχω πλακωθεί, έχω φάει, έχω δώσει. Ναι. Έχω φάει, έχω δώσει. Με το κεφάλι, άμα είναι να βάλει το κεφάλι μπροστά σαν ασπίδα. Κοίτα να δει. Αυτά με τι εγχειρήσει, Κωνσταντίνο. Εντάξει. Εντάξει, τελειώσαμε. Έχουμε κάνει και, και τι εγχειρήσει. Τώρα μια καρδιά μα έμεινε. Χτύπαξε. Χτύπαξε. Καρδούλα να τη συντηρούμε γυμναστική, καλή διατροφή. Κάποια στιγμή θα κλατάρει. Α κλατάρει στα 80, ξέρω εγώ. Κλατάρει 78, 82. 72. Άμα κάτσα, γιατί 72 φίλε, άμα είσαι γερός, αυτό σου έλεγε τις προάλλες. Άμα είσαι 72 και είσαι παραγωγικός, γιατί να κλατάρεις 72. Όταν είσαι 72 και είσαι παραγωγικός, όταν κοιμάσαι, αφήνεις το φως ανοιχτό, γιατί φοβάσαι, μην παίρνεις κανένας χάρος απ' έξω. Ναι, αλλά άμα είσαι 72, πας τζόκινγκ, κρατάς τα εγγόνια σου, πας στο απόγευμα βόλτα. Κουλιανέ. Οδηγάς κανονικά. Κουλιανέ. Ναι. Ό,τι και να είσαι. Ναι, είσαι 72. 72. Πάει καμιά πιτσιρίκα, καμιά πενιντάρα. Και ο πατέρας μου είχε βγει με την τσίρικα στα 70, αλλά ναι, μετά... Μετά είχαμε θέματα. Είχε θέματα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αλλά υπάρχουν 70 διάρδες και 70 διάρδες, εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να σφυρίξει τίποτα ο συγχωρεμένος μητέρας, πρέπει να σφύριξε. Mm. Πήγε χορτάτος. Σφύριξε και έληξε. Έληξε. Λοιπόν, ωραία θεματάκια, πιάσαμε. Ναι. Αλλά σαν σήμερα ξέρεις τι έγινε τώρα, έτσι για να σε χαλάσω και να σε εκνευρίσω. Θες να με εκνευρίζεις. Θα σε εκνευρίσω. Και τι πρωί-πρωί, καλά είναι. Τι... Ναι, καλά το πάμε. Καλά το πάμε, δεν εκνευριζόμαστε, αλλά σαν σήμερα πήραμε το Ευρωμπάσκετ, ρε Κωνσταντίνε, το 87. Ο άλμος ήταν χωρεμένος. Έκλαιγες. Ήμουν στον Εύρο Φαντάρος. Ναι, ναι, ναι. Κατεβήκαμε με το ωραίο να πούμε στην Ορεστιάδα από την πλάτη. Οδηγούσες εσύ. Όχι, ναι, τι να οδηγήσω, τρελός. Ναι. Ήταν καμιά 70 άτομα σε μια καφετέρια να δουν το μάτι. Στην Ορεστιάδα το είχε ζήσει. Ναι. Και εγώ πήγα μόνο μου, κάθισα γιατί λέω. Oh. Θα μαλώσω μαζί. Θλίψη. Και μόλι κέρδισε η ομάδα και φωνάζανε στην Ορεστιάδα, με έπιασε μια κατάθλιψη μου σε εκείνη την Ορεστιάδα. Το μπάσκετ δεν το ήθελε να το βλέπει ούτε και να ζωγραφιστώ, έτσι. Τι πίκρα. Τεράστιο Νίκο Γκάλη. Τι πίκρα έφαγα, ρε φίλε. Έφαγε πίκρα. Πολύ προσοχή ο Βάλτερ για τον Γιωβάη σα του τριών πόντων. Και η μπαλά έξω. Είναι το τέλο. Τι σαν να μεταδίδει. Ο σχολεμένος, ο Φίλιππος, ο Σιρήπης. Ναι. Αυτός ήταν τα... Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Να και το Τιρινίνι. Καλός δημοσιογράφος.
ταγμένος μπασκετικός, ο πρώτος, και γι' αυτό τον είχαν όλοι, ήταν όλοι σούζα. Καλός δημοσιογράφος. Ναι. Καλός. Μάχημος και μάχημος. Μπορεί να έκανε ένα άθλημα το οποίο δεν το αγαπούσε, αλλά ναι, ήταν καλός δημοσιογράφος. Σωστά. Και ο το πήγε μέχρι τέλους, έτσι. Ναι. Μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ. Λοιπόν, έβλεπα τους πόντους ναι, πριν να μπούμε στο στούντιο, του Γκάλι σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Φίλε, δεν υπάρχει, εντάξει. Καταρχάς κάτω από 30 δεν έπεσε κανένα μάτς και είχε 44, 44, 38, 36, μέχρι 30 ήταν το μήνυμα. Μην με τα θυμίζεις τώρα. Ναι, ναι, εμείς τα θυμίζουμε. Τεράζει ο Νίκος Γκάλης. Απλά κοιτούσα τους πόντους και λέω τι έκανε ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε, εγώ πόσα χρόνια περάσανε? 87, 32 χρόνια. Ωραία, 32 χρόνια. Το 87 εγώ ήμουν πιτσιρίκι, 10 ετών, από τότε μπήκε και εμένα λίγο στο φίλτρο του μπάσκετ. 19 ήμουνα. 19 εσύ, πιτσιρίκος κι εσύ. Στρατό. Στρατό. Στρατό, πάνω στην Οροστιάδα το είχε ζει. Ναι, εγώ ναι, στην Οροστιάδα ξέρεις, έχω δει τώρα και να κλείσω για πες. Το πάω Κάρης μετά την επιστροφή του Άρη από τη Β' στην Α. Το 1-4. Το 1-4. Εγώ ήμουν στη θύρα 5. Εγώ ήμουν στην Οροστιάδα, φίλε, και να με καταπιεί η γη και να έχω και κάτι αργανούς εκεί γύρω-γύρω δικούς για να με κάνουν την καζούρα τη ζωή μου. Πάω Κάρης 1-4 με χαριστέα Οριστιάδα. Πάλι ο καταραμένος, ο Αναστασιάδης έρθει. Πάλι Αναστασιάδη είχαμε. Όχι, δεν είχατε Αναστασιάδη. Ποιον είχαμε? Γιατί τον Πλαχίν. Και έφυγε και ήρθε ο Αναστασιάδης. Α, ναι, αλλά ήταν καλή αλλαγή όμως. Αλλά μετά ήταν. Ναι. Οι παίκτες. 99, 99 ναι, ήταν, όχι 98. 98 Σεπτέμβριο ήταν. 98 Σεπτέμβριο ήταν, ναι, σίγουρα, παιδιά, όχι. Ναι. Τότε εγώ θυμάμαι άλλο μάτς. Όχι. Ένα τέσσερα. Πάω Κάρης. Πάω Κάρης, θυμάμαι άλλο μάτς τότε. Εγώ, το 2000. Πότε μήπως ήταν πιο μετά κιόλας. Πότε σου φαντάζομαι στην Ελλάδα. Αυτό 99α, εσώ ήμουν εγώ. Άρα 99 ήμουν. 2000 εγώ. Το 2000 τι είχαμε. 78, δεν είχαμε, 80, δεν είχαμε 80, κανένα το 2000 κανένα πάω Κάρης διπλό. Πώς δηλαδή. Πρέπει να είχαμε ένα διπλό. Ναι. Έβαλα, πρέπει να ήταν, ναι. Πάω Κάρης, κάτσε να βάλουμε. Τώρα, στα κουνάκι, πέτατε το Κένεντι. Η πάσα του για τον Πανόπουλο, το 1-4. Σαν σε προπόνηση ο Άρης στάνει σε ένα ακόμη γκολ. Έχεις ημερομηνία κύριε Τίτσι, πότε είναι? Το 28 λεπτό. Να το εσύ. Για δώσε. Αύγουστο του 98 είναι αυτό το 1-4. Αύγουστο του 98 είναι αυτό το 1-4, όχι ναι, το 98. Νάτος, εδώ. Αυτός τα θυμάται όλα αυτά. Είναι γκαραντί. Όχι σε αυτό. Άλλη ήταν του ΠΑΟΚ τότε. Δεν ήταν. Τα πάντως ΠΑΟΚ Κάρης διπλό ήταν πάλι. Ναι. Αυτό ήταν δεύτερη αγωνιστική. Καλά το θυμόμαστε. Λοιπόν. Εντάξει. Έχει. Πόσε ήττε έκανε με στην Τούμπα από τον Άρη, τι θυμάσαι? Τι θυμόμαστε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ρε Κωνσταντίνε. Τι πράγμα είσαι, ρε μπαγάσα. Λοιπόν, θα πάμε να αράξουμε λίγο, να βρούμε τον φίλο μας τον Βαραγιάννη. Έτσι, έξω που μας περιμένει. Τι καλοκαίρι είναι αυτό. Δεν θες καλοκαίρι. 15 μπαίνουμε, 30 να, βγαίνουμε. Να πάμε θαλασσίτσα, ανοίγει το μάτι, το ξαναλέω, να πιένεις κανένα κοκτέιλάκι. Θες να βλέπεις γυναίκες γυμνές. Το ωραίο είναι να τις φαντάζεσαι ντυμένες. Με μαγιόδοφο τις βλέπουμε. Όχι, να δες τη σμαράγδα, δες εδώ την κοριτσάρα. Τι να τη δω τη σμαράγδα, ρε, βρωμάει παοξύλα η σμαράγδα. Τι να τη δω τη σμαράγδα. Ιούνιο πήγε μια φτέρνα, δεν είδαμε. Να δες ένα σήμερα τι φταίνω. Όλο, μπουτάκι, όλο. Μπουτάκι, με τα παπούτσια. Με τι, εντάξει, με τι φταίνω, σαν γιονάρ, σαν και εμένα. Δεν φύγει από εδώ. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκετε στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης θα πάρετε και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Αμέσως τώρα Σμαράγδα Μπασάκου, δροσερή καλοκαιρινή και αυτή είναι, όπως και η εκπομπή μαζί με Δίτσι θα πάμε μέχρι και τις 10. Επιστρέφουμε μετά το break. Παράθυρο στα σπορ, γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας ημέρα. Μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θέλει η ΠΑΕ Άρης να έχει κλείσει τις βασικές μεταγραφικές υποθέσεις στις θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί οι σχετικές ανάγκες. Στο πρόσωπο του Ντάνιελ Μαντσίνι φαίνεται πως καταλήγουν οι άνθρωποι του Άρη, προκειμένου να καλύψει θέση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο 22χρονος Αργεντινός αγωνίστηκε στην Οσέρ με τη μορφή δανεισμού από την Μπορντό, στην οποία ανήκει, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να έρθει και ως ελεύθερος. Σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ΠΑΕ με τον Κένεντι Μπόατενγκ. Ο 22χρονος Γκανέζος Σέντερ Μπακ αγωνίστηκε με την Αυστριακή Ιρίν ως δανεικός από τη ΛΑΣ.
Ο Λάζαρος Λάμπου υπέγραψε το νέο του τετραετέ συμβόλαιο και ετοιμάζεται να ενταχθεί ξανά στον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά πιο όριμος και έμπειρος από ποτέ. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ κοστολογείται ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, σύμφωνα με το Transfer Mark, ενώ η αξία του το Μάιο του 2017 στον Πανιόνιο ήταν 500.000 ευρώ. Σε διάψευση προχώρησε η ΠΑΟΚ μέσω του Γιώργου Σαββίδη για τον Ματέο Γκαρσία. Σε ερώτηση που του έγινε από φίλο του ΠΑΟΚ, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη απάντησε ότι δεν είναι αλήθεια όσα υποστηρίζουν οι Ισπανοί. Οι Toronto Raptors ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές στο NBA, κερδίζοντας τους Golden State Warriors με 114-110 εκτός έδρας, κάνοντας το 4-2 στους τελικούς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Παράθυρο στα σπορ, γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Η πιο σωστή ώρα να αποκτήσεις ένα κλιματιστικό Inventor είναι τώρα. Για κλιματιστικά, από εδώ κυρία μου, τα Inventor έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Καλέ, θα με έχει παρατήσει ο άντρας μου σε 10 χρόνια. Σε καλώσω. Το Inventor δεν θα σας παρατήσει ποτέ, κυρία μου. Μάλιστα. Μέσα στα αστεία είστε όμως, Inventor. Το όνομα στον κλιματισμό δεν κάνει χιούμορ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση. Σηκώνεσαι, τρως πρωινό, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας στο γραφείο. Πρέπει να στείλεις την παραγγελία μέχρι τις 2. Φεύγεις από τη δουλειά, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας να πάρεις τα ψώνια. Σε σταματάνε για έλεγχο. Κταίω, περάσατε? Δεν πέρασες, πρόστιμο. Μην αφήνεις πίσω τον έλεγχο της μηχανής σου. Πέρασε άμεσα Κταίω στην Auto Vision Θεσσαλονίκης και επέλεξε το δώρο που θέλεις. Τώρα με 2 σημεία εξυπηρέτησης σε θέρμη και πολύχνη και 3 γραμμές δικύκλων για να γλιτώνεις ουρές και ταλαιπωρία. Κλείσε ραντεβού τώρα στο 2310-487-500. Κταίω, Auto Vision Θεσσαλονίκης. Τι θα γίνει με τη διπλανή όλη μέρα? Simply the bet, simply the bet. Το καταλάβαμε, κοπέλα μου, έβαλε ήρωνα. Νάτος κι ο άλλος πήρε τη δύναμη της ενέργειας και πρέπει τώρα να μας πάρει τα αυτιά. Τίποτα, είναι μονόδρομος. Θα πάω κι εγώ στον Ήρωνα. Για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, έλα και εσύ απλά στον καλύτερο. Ήρων, ο νούμερο 1 ιδιώτης παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας, σου προσφέρει συνδυαστικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC Terna και NZ, αρμόδια υποπτεύουσα αρχή RAE. Βασίλη, συγχαρητήρια. Τι έχεις να μας πεις για τους σημερινούς καταπληκτικούς σου πόντους? Εντάξει, βρήκα εύκολα τους διαδρόμους στον ΑΒ. Με 20% κέρδος ήταν θέμα χρόνου να γεμίσω το καλάθι. Όλοι είδαμε ότι σήμερα κάλυψες τα περισσότερα χιλιόμετρα, Δεν ξεμένω με τίποτα. Άλλωστε στην BP με κέρδος των ΦΠΑ 24% όλοι τρέχουνε στο φουλ. Μήπως σε προκαλεί πίεση η σημερινή σου απόδοση? Η πίεση φεύγει όταν χαλαρώνω στη Smart TV που πήρα αποκλειστικά με τους πόντους μου από τον Κοτσόβολο. Ξέρεις, πολλοί αναρωτιούνται πού οφείλεται ότι τον τελευταίο καιρό πετάς. Στους πόντους μου και στην Aegean. Εξαργύρωσα, πήρα εισιτήρια και μεθαύριο πετάω για Ρώμη. Και όλα αυτά χάρη στους χιλιάδες πόντους που κέρδισες από την προθεσμιακή σου. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να κερδίζετε σε όλους τους συνεργάτες του προγράμματος. Μία προθεσμιακή, πολλαπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Στο δρόμο διάλεξε κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Νιώσε σιγουριά και αξιοπιστία. Διάλεξε Nokian Tires. Ελαστικά σκανδιναβικής τεχνολογίας Nokian Tires. Ο νικητής των δοκιμών ασφάλειας. Nokian Tires. Σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ελαστικών. Απλά το καλύτερο. Βρείτε τα Nokian Tires στο δίκτυο επίσημων συνεργατών στο www.nokianpavlatires.gr. Δεν είναι μόνο ότι είναι χαμηλή χρέωση ρεύματος, ούτε ότι είναι χρέωση νυχτερινού ρεύματος. Είναι ότι είναι χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα. Και είναι από τη Volta. Με το Volton One. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς από 1,5 ευρώ. Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες στο volton.gr και στο 11300. Αρμόδια ρυθμιστική αρχή RAE.
Κύριε Μανώλη, καλά που σ' άκουσα. Το σπίτι έγινε κουκλί. Ο Μινάς τρελάθηκε με τα χρώματα που μας έδωσες, τόσο που θα βάψει επιτέλους και το εξοχικό. Στα έλεγα εγώ. Χρωμοδομή. Και εγώ τόσο καιρό τι έπαιρνα. Έλαντε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988. Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr. Θέλεις θερινό σινεμά στη μισή τιμή κάθε μέρα? Μπες goldmall.gr. Και αυτήν την εβδομάδα στα ΑΒ φέρνουμε προσφορές ειδικά για την περιοχή μας. Μέχρι την Τετάρτη. Με βγάλ γιαούρτι παραδοσιακό 2x220 γραμμάρια και ριζόγαλο πολίτικο 2x1 δώρο 30% πιο φθηνά. Κατεψυγμένη μπουγάτσα με κρέμα Α 800 γραμμάρια μόνο 3,16. Και φυστικό βούτυρο Χαΐτογλου μόνο 2,38. ΑΒ Βασιλόπουλος. 80 χρόνια αφιερωμένη σε εσάς. Κλιματιστικό. Το ΣΥΜΠΑ είναι. Ναι, το ΣΥΜΠΑ είναι. Πήρες κλιματιστικό. Έμα. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστικά ιαπωνικής τεχνολογίας με πιστοποίηση Eurovent για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Whatever you need. Ο ληστής Προκρούστης προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν στα κρεβάτια του. Μόλις το έκαναν, διαπίστωναν πως τα κρεβάτια ήταν δυσανάλογα με το σώμα τους. Ήταν όμως αργά. Όποιος ξάπλωνε, δεν ξανασηκωνόταν. Ο Θησέας τιμώρησε το ληστή, σκοτώνοντάς τον με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι άθλοι του Θησέα θα μπουν αναπάντεχα στην καθημερινότητά σου. Είσαι έτοιμος. Έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Η Κοσμοτέ TV παρουσιάζει τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια. Δες όλα τα επεισόδια back to back στις 16 Ιουνίου στο Κοσμοτέ TV Plus. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Σαββατοκύριακο! Πριν ξεκινήσεις, στάσε σε Φορόλ για να φουλάρεις κούλερ πριν τη φουτιά. Στάσε σε Φορόλ για καφέ, πρωινό, σνακ, μπύρες, χυμούς και αναψυκτικά. Στάσε σε Φορόλ για νερό και για πάγο. Στάσε στο κοντινότερο Φορόλ και φούλαρε το κούλερ σου για την παραλία με ό,τι χρειάζεσαι. Κανένα παγωτάκι για το δρόμο, 3-1 δώρο είναι. Στάσε σε Φορόλ γιατί βρίσκεις και ψωμάκι και τυράκι και αλαντικά για το κρύο σαντουιτσάκι. Στάσε σε Φορόλ και φύγαμε για βουτιά. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεπορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Διαβάστε σήμερα στη Metrospor τη μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ο Γιώργος Κιαθίτης χαρακτηρίζει ευλογία τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Αποκαλυπτική συνέντευξη στη Metrospor. Η δύσκολη βραδιά με την Μπενφίκα, το Αμπαλαέα στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, το Γούρικο Μποξεράκι και ο Τζέντλεμαν. Ασπρόμαυρος για 4 χρόνια ο Λάμπρου. Γιατί υπέγραψε χωρίς ρήτρα. Ανοιχτό το θέμα Μαντσίνη και Φιλιππωτό στον Άρη. Ποιες είναι οι βασικές επιλογές για στόπερ. Η Metrospor ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του Μπράουνι Ντέγε. Το γκέτο, οι πυροβολισμοί, ο φόβος της αποτυχίας και η καταξίωση. Σε αδιέξοδο Ηρακλής μετά το νέο ναυάγιο των συζητήσεων με τον Μπέο. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις προκειμένου να βρεθεί η αναγκαία λύση. Ρεπορτάζ για μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, βόλεϊ ΠΑΟΚ, Super League, Football League, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο, το πρόγραμμα της Premier League και προτάσεις από το Metrobet για να πάτε ταμείο. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογράφουν στη Metrospor. Εφημερίδα Metrospor. Η ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αν μείνετε έξω από το σπίτι, αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, σιγά, η χουάνη, το αυτό, η σώμα έκλεισε, άντε, λέει, άντε. Στόλισες και τον Γρηγόρη, έτσι το στόλισες. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσοι από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μπορεί να μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ, cool και διτσιράπη σήμερα στα DEX.
Και έχουμε έξω και Σμαράγδα Μπασάκου μας λέει ιστορίες και Βαραγιάννης. Ωραία περνάμε εδώ στο πρωινό Κωνσταντινέ. Χαλαρά μωρέ, καλοκαίρι. Αυτά τα χαλαρά δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν, θες να σιλούσει τίτα. Σκληρά. Τι σκληρά αγόρι μου θες? Μπάλα, ξύλο, διαιτησίες, επεισόδια. Εκλογές Μακεδονίας. Θα έχουμε εκλογές σε λίγο. Θες αυτά? Τι εκλογές να κάνετε? Αχ, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Λέει, ελάτε, λέει Σουηδία. Έχουμε δροσούλα εδώ, λέει ο Αχιλλέας μας ακούει. Μια Σουηδία, α, ναι. Βέβαια. Πάνε και σε πιάσει κατάθλιψη. Ναι. Πάνε σε πιάσει κατάθλιψη. Τι να σε πόνε. Ωραίο ποδήλατο, άμα κρινιάξει, λέει πάλι ο άλλος, βάλει το φίμο. Τρώει σήμερα είναι κούκλος, παιδιά. Δεν ξέρω, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ο τριπλοσάγωνος, ο φίλος σου. Φίλος είναι ο τριπλοσάγωνος. Φίλος είναι. Ναι. Λέει. Τεμπέλικη, τεμπέλικη περίοδος, αλλά πρώτος λέει θέλει να φύγει, λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο τριπλός άγωνος. Πού να πάω εγώ να φύγω? Μια μέρα πριν δεν μπορώ να... Ναι, λέει. Και φεύγει, λέει, πρώτος, μια μέρα πριν. Δεν το κατάλαβα. Και, από έχει... τα σαγόνια τα παχιά, ναι, ναι. Στου μπόι στο μυαλό του, πολύ πώς να πούμε, ναι. Καλημέρα, μορφόπεδα. Αυτό είναι το ατού μας, αν μη τι άλλο, έτσι Κωνσταντίνε. Κουλ, χθες στην παρουσίαση του Αζάρ είχε ένας στις κερκίδες με φανέλα Μπαρτσελώνα. Α, δεν το είδα αυτό. Πάντως είδα το σκηνικό. 50.000 στον Περναμπέου για να αποθεώσουν τον Αζάρ. Βέβαια δεν έφτασε στις 80 που είχαν πάει για τον Ρονάλτο. Πλάκα κάνεις εδώ, 5.000 είδα για τον Τόνι Κάλβορ. Πλάκα κάνεις. Τι 50.000. 5. Α, 5, ναι, 5.000, ναι, εντάξει. Τι λες τώρα. Καλά, ένα εδώ διάστημα. Κλαίγανε, ναι. 50.000 που θα έβγαινε ο Κόκε. 50 όχι, αλλά κλαίγανε. 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 Πόσες χιλιάδες είναι έργενοι? Είναι 300.000 σίγουρα είναι. Οι 280.000 φελί. Κλέγανε. Οι φελί κλέγανε. Για το Κόκε. Για το Ρουφιάνο τον Κόκε. Μπορεί να έκλεγαν κι άλλοι. Επειδή έφυγε από την πόλη, ξέρω εγώ, ήταν καλό. Ήταν, έβγαινε μαγαζιά το βράδυ, περνούσε καλά. Έπαιζε κουμάρι. Έπαιζε. Τι να τον κάνουμε τώρα, αφού ήταν λίγο κουμαρτζή. Τι να τον κάνουμε τώρα. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα για αυτό και λέει, παιδιά. Α, όχι, δεν θέλω τέτοια χαζά. Δεν θέλω τέτοια χαζά. Λοιπόν, είπαμε για τον μπάσκετ, είπαμε για τον φίλο μας τον Λάπρου. Ναι. Πολύ καλό. Σου άρεσε αυτή η κίνηση, έτσι? Τώρα, με τον... βέβαια, η αλήθεια είναι με τον ΠΑΟΚ που έχει, είναι μεγάλο καράβι. Δεν ξέρουμε και την ψυχοσύνθεσή του. Δηλαδή, αυτό το παιδί με αυτό το ταλέντο. Ωραίο. Αν έχει ωραίο. Ψυχή, αν έχει ψυχή κότας, ναι. Δεν θα τα πάει καλά. Αν έχει ψυχή, ας πούμε, λεονταριού. Ναι, θα τα πάει. Εδώ είναι δηλαδή η μετάβαση από την ομάδα την καλή, αλλά την όχι πιεστική εκεί, στη μεγάλη πίεση. Νομίζω όμως λόγω του χαρακτήρα του θα τα καταφέρει. Αν έχει γκάτζι ή όχι, αυτό ναι, μου λες τώρα. Έχω, αν έχει μέσα ψυχή, τελείωσε. Έχω την εντύπωση, βλέπω ότι έχει μεγάλη ψυχή ο Λάμπρου. Ταλέντο σίγουρα έχει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Την ψυχή θέλω να τη δω. Ναι. Θέλω να τη δω την ψυχή. Γιατί ναι. Το πρόσωπό του μου βγάζει κάτι πολύ γλυκό, κάτι ναι. Έτσι, αλλά θέλω τζαμπουκά. Δεν θέλω γλυκό πρόσωπο. Δεν θες γλυκό. Θέλω πικρό. Έχει γλυκό πρόσωπο. Θέλω πικρό πρόσωπο. Πικρό πρόσωπο έχει, εντάξει. Λοιπόν, 4 χρόνια χωρίς ρήτρα. Όσο θέλει ο ΠΑΟΚ. Έρχεται πρόταση 8 εκατομμύρια. Δεν θέλω. Έρχεται πρόταση 15. Μου αρέσει, τον δίνω. Ναι. Όπως κάνει ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι. Ναι. Δεν του έχουν βάλει συγκεκριμένη ρήτρα του Λάπρου. Δείγμα το ότι τον πιστεύουν και είναι επιτυχία της διοίκησης για μένα. Που πολύ καλά. Που έχουν βάλει ένα ποσό ό,τι θέλουν. Λοιπόν, έχουμε σήμερα συνέντευξη Σκιαθίτη, τον οποίο τον βρήκες και εσύ πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Μελέτησα το στη σχολή. Στο θέμα του τερματισμού. Κάναμε και κάποιες προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με τον Πασχαλάκη. Μεγάλη υπόθεση. Ανταλλάξαμε απόψη για τον Πασχαλάκη που συμφωνήσαμε κατά 80% με τον Σκιαθίτη. Πού χαλάσανε, εγώ αυτά θέλω να ακούσω. Πού δεν συμφωνήσατε, σε ποιο κομμάτι? Που στο 80 συμφωνήσατε, στο 20 που δεν συμφωνήσατε, πού είχες δηλαδή εσύ αισθάσεις και αυτός είχε την αντίθετη άποψη? Εγώ, σε εξόδους, ας πούμε. Που... Εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι κακός σε όλη την παράλληλη κίνηση. Ναι. Συν το δεύτερο δοκάρι, το οποίο θεωρώ απαράδεκτο για τερματοφύλακα. Ειδικά είναι 2 μέτρα. Δεν συμφώνησε για όλη την παράλληλη κίνηση. Συμφώνησε όμως για το δεύτερο δοκάρι και η ερμηνεία που δώσαμε και συμφωνήσαμε σε αυτό. Ναι. Είναι ότι η απραξία του, η πολύχρονη. Α, μάλιστα. Τα πολύ λίγα παιχνίδια του έχουν δημιουργήσει μια του είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση της κακής αίσθησης του χώρου και του χρόνου. Και ανασφάλεια ενδεχομένως. Και των πίσω βημάτων. Το πίσω βήμα. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα. Ο Γιώργος Ζαΐρης μαζί με τον Χάρη τον Δημαρά. Ναι. Το διόρθωσε αυτό όμως, μέσα στη χρονιά. Με προπόνηση. Παιχνίδι με παιχνίδι. Όντως το διόρθωσε. Και με προπόνηση. Ναι, και με προπόνηση. Έκανε πολύ πίσω βήμα ο Πασχαλάκης. Συμφωνούμε, ναι. Δηλαδή, έχανε το βηματισμό του στην πίσω κίνηση και την αίσθηση του χώρου. Εκείνο έπρεπε να το δουλέψει πολύ, το δούλεψε και το βελτίωσε. Λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για Πασχαλάκη και για Ρέι. Είναι πολύ ωραία συνέντευξη, δεν θα πούμε τίποτα εμείς. Πάντως, αποθεώνει τον Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντάς τον ισορροπιστή. Είναι μεγάλη υπόθεση.
το balance στη ζωή μας γενικότερα. Εντάξει. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Σωστό, σωστό. Έτσι, δεν είναι Αναστασιάδης ανισορροπιστής. Ο Αναστασιάδης, είπαμε, για μένα έχει παιδιά και από παιδιά. Και από, από μάνα δημιουργεί διχασμό. Από μάνα, με το που κάθεσαι από δυτήρα έχει δημιουργήσει. Δηλαδή, άμα ήταν καθηγητής στο σχολείο, ναι, θα είχε τους 5 αγαπημένους 6. Έτσι. Ναι. Και άλλους 15 που θα το βρίζανε. Χωρίς να κάνει και τίποτα. Έτσι. Ναι, απλά ναι, 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 μόνο ναι, ναι, η στάση του είναι αυτή. Απαράδεκτο. Λοιπόν, παρακάτω. Ο Πάουκ ζητάει 1 εκατομμύριο από τη Σαντάρια να πουλήσει τον Ελκαντουρί. Και 800 δώσει τώρα. Ε, όχι μωρέ, 800, γιατί μια χαρά νέος είναι, 29-28, καλή ηλικία. Τι δηλαδή να τον κάνεις, ρε, αναπληρωματικός του Πέλκα είναι, ρε, τι να τον κάνεις. Ναι, ναι. Ο Γιώργης ο Σαβίδης έχει πεισμώσει να πάρει τον Ισμαήλ Σίλβα, όπου δεν τα βρίσκουνε ο Πάουκ με τον Σίλβα, γιατί με την Αχμά τα βρήκανε στα... Πόσα θέλει ο Σίλβα? Θέλω 800. Και ο Πάουκ πόσα δίνει? 500. Για να πάρει χαφ. Ναι, αυτά είναι για το συμβόλαιό του, έτσι, τα 3 συν 1 εκατομμύριο στην Αχμάτ Γκρόζ είναι άλλο θέμα. Ωραία, ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει 700 χιλιάρικα το Σαχόφ. Ναι. Και δεν δίνει και το Σαχόφ, έλα εδώ τώρα. Και έρχεται ο Σίλβα που είναι καλύτερος από το Σαχόφ και ναι, δίνει 500. Ξέρεις όμως γιατί, καλά, ναι, και ο Σαχόφ όταν ήρθε 500 ναι, έπαιρνε. Δεν θα ξεκινήσει με 800 και το, άμα κάνει κανένα πρωτάθλημα τρομερό, να μου πα ένα τρία. Γι' αυτό αυτά πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τις ανοιχτοχεριές, ναι, και τα πληρώνει. Ισχύει και τώρα πάει, αυτό. Πάνε τα μαζέψει και δεν μαζεύονται τώρα. Ναι. Για τα κατηνίστικα μεταξύ Γιώργου Σαββίδη και Καρπίδη, εγώ δεν θέλω να πω πολλά. Τα εγώ θεωρώ, θα πω πολλά. Τα θεωρώ κατηνισμούς, ξεκατίνιασμα ολκής. Τώρα δεν είναι θέση, δεν να πει. Θέλω να πω ότι κερδίζει σε αυτό το κομμάτι ο Άρης. Συμφωνώ. Διότι ο Άρης είναι πιο πίσω. Συμφωνώ. Και μια κόντρα με τον ΠΑΟΚ σίγουρα ανεβαίνει, σε πρεστίζει ο Άρης. Άρα. Σωστή άρα προσέγγιση. Τις ανοησίες που κάνει ο Γιωργάκης ο Σαββίδης, πίνοντας μπύρες έξω από το Χαριλάο με μπράβους. Καλά, εκείνο ήταν το λάθος του. Ναι. Έτσι, ήταν το πιο να δώσει μεγάλο μεγάλη λάθος αξία τον Άρη της Β' Εθνικής. Ναι. Έρχεται τώρα να δώσει μεγάλη αξία τον Άρη. Και δείχνει. Κοίταξε, να ναι, σου πω τι έχει γίνει, ναι, για να ξέρει ναι, και ο ναι, κόσμος μάλλον τι έχει γίνει. Ναι, ασχολείται με τον Άριο Γιώργο. Ένας φίλος του ΠΑΟΚ εκεί στο Instagram που υπάρχει δημόσιος λόγος. Άλλη δουλειά ο Γιώργος δεν κάνει τίποτα με το Instagram. Ναι, εντάξει, ασχολείται. Είναι το ρωτάει. Υπάρχει περίπτωση να φύγεις από τον ΠΑΟΚ? Ποιος? Ένας φίλος. Ναι. Και γράφει, δηλαδή ερώτηση αστεία, ανόητη ερώτηση. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή γίνεται να το ρωτάς κάτι τώρα αυτή την εποχή. Λοιπόν, και λέει, ναι, λέει, γιατί σκέφτομαι να αγοράσω τον Άρη. Κάνει χουλιαμάρε, παιδί ναι, μου, ναι, που είναι big five κι αυτός, έτσι, πέντε μεγάλες. Και απαντάει ο Καρυπίδης με τον Ιντέγε που είχε τη στάση που κατουρούσε με τον Ολυμπιακό, με φανέλα Ερακλή, και λέει, ερχόμαστε σύντομα. Λέει, να σας κάνουμε το πιπί. Καλά έκανε και ο Γιώργος, ναι, καλά έκανε και ο Καρυπίδης. Ναι, γουστάζεις ναι, τέτοια, θέλεις τώρα καλοκαιριά, σας συμπάθεις. Κάτω από μια ομπρέλα να κάθονται τώρα και ναι, να απολαμβάνουν τους τουρίστες, καλύτερα να ασχολούνται και με αυτά τα πράγματα. Ναι. Χρειάζεται και αυτό. Καλοκαίρι, βέβαια. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι κερδισμένος ο Καρυπίδης. Αυτό είναι το θέμα. 100%. Δηλαδή, όταν είσαι από πάνω και ασχολείσαι με τον από κάτω, ουσιαστικά ανεβάζουν από κάτω πιο ψηλά. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Αλλά ναι, είναι ότι προκάλεσε από πάνω τον από κάτω. Αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς το θεωρείς πρόκληση. Απάντησε ένα φίλο να τον κάνεις λίγο χουλιαμά. Λες, θα φύγεις από τον ΠΑΟ και λέει αυτός, ναι, για να πάω να αγοράσω τον Άρη. Άμα που είναι το Μαρινάκι στο Instagram, εσύ ναι, θα φύγεις από τον Ολυμπιακό. Όχι, ρε, θα το θυμώσει. Αλλά δεν θα θυμώσω, αλλά. Δεν θα χαλαστείς λίγο. Εντάξει, μπορώ να χαλαστώ λίγο, να χαλαστώ. Okay, αυτό δείχνει και ένα νεοπλουτισμό τώρα. Ναι. Φυσικά τώρα δεν είναι νεόπλουτος ο Γιώργος, αλλά ο νεόπλουτος είναι ο Παοξής. Ο Γιώργος είναι πλούσιος από μπαμπά. Και ο Παοξής τώρα και μια πενταετία το ξεπερνάει αυτό τον νεοπλουτισμό. Ο Παοξής έχει ένα νεοπλουτισμό, τον οποίο τον έδωσε ο Σαββίδης, ο οποίος είναι πλούσιος από την. Από μάνα. Ναι, ναι, ξεκίνησε. Από την πάρτη του, δεν είναι από τη μαμά του για τον μπαμπά του. Ο μικρός Σαββίδης. Α, ο μικρός Σαββίδης είναι από τον μπαμπά του. Από τον μπαμπά του. Για το μικρό μιλάμε τώρα. Γιατί για το μεγάλο, ο μεγάλος είχε εργάτη, ξεκίνησε ο Κουτζούκου και έφυγε σε πράγματα. Μεταλλεύτηκε το κομμουνιστικό σύστημα και πήγε πολύ καλά. Νικόλα, καλημέρα. Ο Σκαθίτης είναι πολύ σοβαρό παιδί, μετρημένο και δουλειφοταρά. Τον ξέρω από παιδί, γι' αυτό σου λέω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου και τον καραγουστάρουμε εμείς τα παουξάκια τον Σκαθίτη. Που δεν έπαιξε μπάλα μεγάλη. Δεν χρειάζεται να παίξει μπάλα μεγάλη. Πολύ γύρω και γύρω, ναι, γύρω, σαν και εμένα. Αλλά αθλητής καλός, πολύ καλός η προπόνηση. Σοβαρό παιδί. Σοβαρό παιδί και μελετημένος, διαβασμένος στην εξέλιξη, στην ναι, ιστορία του ποδοσφαίρου, με την εξειδίκευση του τερματοφύλακα, την κοινωνικοποίηση του τερματοφύλακα στο σύνολο της ομάδας, το οποίο πολλά χρόνια ήταν απομονωμένος ο τερματοφύλακας. Πολλά είναι στην μπάλα επάνω. Ναι. Πολλά. Καλή πλάκα λέει με τον Ιντέγε, λέει, εντάξει το χουλιαμά που κάνουνε, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι είχε γίνει την ημέρα που είχαμε τα μνημόσυνο στο Τέμπι, λέει. Μάλιστα, και αυτός έκανε αυτή την κίνηση. Δεν πειράζει, γκολ δεν έβαλε. Έχει βάλει. Αφού έβαλε γκολ, καλά έκανε την κίνηση. Εντάξει, ναι, όπως εμείς χαιρόμαστε όταν βγαίνει. Ακούστε ρε Παοξίδης, ακούστε ρε Παοξίδης.
Εσείς έχετε κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με παραβατική συμπεριφορά, ναι. Θες να πεις ότι όταν είμαστε, σας ναι. κάνουν παραβατικά, ναι. γιατί θυμώνετε. Ναι, δεν πρέπει να θυμώνουμε. Συμφωνώ σε αυτό. Ρε, έχετε βρήσει μάνες, έχετε βρήσει σπίτια, έχετε δει εστιάτορες, έχετε σκοτώσει κόσμο στο ξύλο. Και σας πείραξε που βρήσαν τη μάνα του Σαββίδη η Ηρακλειδής. Δηλαδή πάτε έξω από το DNA σας. Δηλαδή τα κάνετε. Είναι σαν τον άντρα ή τον άνθρωπο που κάνει πλάκες. Αλλά δεν δέχεται να τον κάνει. Αλλά άμα τον κάνει πλάκα, θυμώνει. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Αν δεν δέχεσαι και εσύ την καζούρα, ενώ εσύ κάνεις όλη μέρα καζούρα. Αν εγώ, ας πούμε, θυμώνω αν με κάνουν καζούρα, πώς θα κάνω εγώ ρε καζούρα. Σωστά, σωστά, σωστά. Εδώ, παιδιά, 100% με Κωνσταντίνο. Όταν κάνεις κάτι, θα πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Έναν MMAista. MMAista, εσένα. Ναι, να μαλώσω. Εσύ. Και πήγα τώρα εγώ. Θέλω, δεν τα βγάλω πέρα μαζί του, δεν ναι. γίνεται. Αυτός είναι 27 χρονών και είναι Παλαιστής και μπιπιγμά, πώς θα τα βγάλω πέρα. Ναι. Παρατάπτα πάω κοντά. Μήπως τους κάσω καμιά και φύγω τρέχοντας. Και? Και με προλάβανε, λέει, άσε λέει, μη... πλάκα κάνουμε, λέει. Εντάξει, μην τρελαίνεις, έτσι. Πήγα στο ένα μέτρο, δεν κόλωσα, ας πούμε, αλλά μετά, μετά, λέω, καλά με κάνατε, λέει, κερδάτες, σκέρασα μπύρες και ιστορίες. Σε δηλαδή... κάνα χουλιάμα, εντάξει, ναι, θα κάνω δηλαδή, καζούρα. Θα θυμώσω, αφού κάνω κι εγώ τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, με κάνεις πλάκα και θα... Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, να ξέρεις. Όταν κάνεις και ξεφωνίζεις, θα δεχτείς και το ξεφωνητό. Βέβαια. Έτσι. Ενώ λοιπόν. Το μεσημέρι βγαίνει κάποιος να μας ξεφωνήσει με τον κόκκινο, φοβάται ο κόκκινος. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο. Άστο να τα πει. Αν δεν βρει και δεν κάνει. Άστο να πει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τι φοβάσαι. Τα πάντα όλα. Ας μας ξεφωνήσει. Ξεφώνα. Ναι. Λοιπόν, πάντως να σε φτιάξουν τη διάθεση γιατί μου λες δεν σ' αρέσει ο καλοκαίρι, ζέστη. Γιατί δεν έχουμε μπάλα. Από αύριο, αν γουστάρεις, μετά τις 10 κάθε βραδάκι ξεκινάει το Copa America. Ναι. Έτσι. Ποδόσφαιρο Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, ναι. γίνεται σε Βραζιλία το Copa America. Ναι. Θα δούμε το Μέση αν μπορείς να πάρει κανένα επιτέλους και να πάρει την... με την Αργεντινή. Του λείπει αυτό το τρόπο με την Αργεντινή. Ρε, το θέμα είναι να παίρνει παγκόσμιο κύπελλο, να πάρει το Copa America. Εντάξει, και το Copa America άσε είναι κάτι. Τώρα. Κόπα Λιμπερταδόρε και Κόπα όσους... Αμέρικα να πούμε το πέσει. Εντάξει, κάτι είναι για αυτό. Δεν το πάρει ούτε αυτό. Λες να μην το πάρει. Ούτε αυτό πάρει το παγκόσμιο αμέσως μετά. Το, έχει πότε... ακόμα, έχει ακόμα. Δεν το έχει, 20. Ρε. Το 20. Ένα του χρόνου θα έχουμε κανονικά μουντιάλ. Πόσο χρόνο. Α, του χρόνου μουντιάλ. Έτσι αφού 20 μπήκε. Α, 16-20. Οικονομήσουμε κανένα διαφημισούλα. Αλλά να είδες τώρα σε φτιάχνω. Καλοκαίρι θα είναι και του χρόνου όμως. Ναι, αλλά και μπαλίτσα. Με μπάλα. Και μπαλίτσα και διακοπές και μπανάκια και γούστα. Λοιπόν, Copa America, να μην παρεξενευτείς εσύ ή κάποιοι άλλοι που δεν ασχοληθήκατε. Αν δείτε το Κατάρ και την Ιαπωνία να παίζουν στο Copa America, είναι οι guests για να συμπληρώσουν την 12η. Την εγγύησε. Guest. 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 Έτσι. Κατάρ και Ιαπωνία είναι οι 12 ομάδες. Να δω τώρα το Κατάρ να παίζει μπάλα και τον Ιάπωνα. Ναι, θα δεις Ιαπωνία, Βενεζουέλα, Κολομβία, α πούμε. Ναι. Δεν ξέρω τον όμιλο. Ο μπάκο δεξή ναι. με το δεξί το στόπερ θα στα 18 μέτρα. Ναι. Ο δεξί στόπερ με το δεξί εσωτερικό χάφτα στα 19 μέτρα και θα δούνε μπάλα, ξέρω και τα λοιπά. Και θα πούνε τι ωραία μπάλα είδαμε οι ανόητοι. Είναι οι ανόητοι του καλοκαιριού αυτή τώρα. Θα έχουμε κάτι over, κάτι ιστορίες. Λες, εγώ λέω μην έχουμε ξύλο εκεί. Μακάρι. Πάντως εγώ θα ρίξω τον οβολό μου στην Αργεντινή. Πόσο είναι? 5 φράγκα. 5 φράγκα είναι. Θα στηρίξω τον Μέση. Και θα στηρίξω και τον Ζεζούς της Βραζιλίας για πρώτο σκόρε. Έτσι, μια που τα συζητάμε τώρα και θέλουμε να περνάει ωραία το βραδάκι μας. Η Βραζιλία, επειδή τους έχω ζήσει τους ανθρώπους εκεί, έχουν τρομερό άγχος, τρομερή πίεση όταν παίζουν μπροστά στο κοινό τους. Η Βραζιλία ζει και αναπνέει για τη Σελεσάο. Σηκώνονται το πρωί και μέχρι να ξεκινήσει το μάτς δεν κάνουν τίποτα. Εκεί να δεις τι γίνεται. Υποβαθμισμένοι οι λαοί αυτοί. Εκεί να δεις τι γίνεται. Ναι. Και μετά αν χάσουνε. Κάναμε εκπομπή εκεί. Θα βγαίναμε ζωντανοί. Ναι. Τι κάναμε εκπομπή. Θα πηγαίναμε να κάνουμε. Α, κομπή. Όχι, όχι, δεν θα βγαίναμε ζωντανιά, στο ξέχνα το. Άμα λέγαμε καμιά κακή κουβέντα για τον Νεϊμάρ, τότε ο Νεϊμάρ είναι άγαλμα, Θεός. Άργεσαι ο Νεϊμάρ με τα τσουλούβια και αυτά, ερχόταν 1000 άτομα από κάτω και δεν θα γλίτωνε. Τελείωσε. Ωραίο είναι. Τι ωραίο είναι. Περιπέτεια. Περιπέτεια, δεν θα ζούσε, δεν σου λέω. Τι περιπέτεια, δεν θα τελείωνε. Εδώ τώρα ξεμονίζω ποιο θε να πα στην καλύτερη χώρα, είσαι φίλε. Γεννήθηκε στην ιδανική χώρα για να ξεμονίζει. Αν πήγαινε στη Βραζιλία, στο Σελεσάο FM, στο Ράδιο Ρίο Ντι Τζανέιρο, θα χρόνο, σε είχαν κάνει σε ένα χρόνο, παούλο. Σε ένα χρόνο. Ναι. Εάν δεν με σκοτώνανε, ναι. ο δεύτερο χρόνο ναι. θα ήταν όλοι μαζί μου. Πολύ πιθανό να γινόταν για αυτό. Πρώτο χρόνο. Αλλά αυτοί αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να ξέρει. Ναι. Αυτοί είναι τρελαμένοι με το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι όταν ήμουν, έχασε η Βραζιλία σε εκείνο το μάτς. Φάγανε τα 7, αυτοκτονίες είχαμε. Κανονικά την επόμενη μέρα στις ειδήσεις, ένας στο Ρίο, ένας στην Γκουιάνα, ένας στο Φορταλέζα, τρεις μέσα εκεί, αυτοκτονίσαν για την ομάδα του. Ωραίο. Ποιος το κάνει εδώ στην Ελλάδα αυτό? Ποιος? Θα χάσει η εθνική, θα αρχίσουν να ξεφωνίζουν όλοι. Δεν αγαπάμε τίποτα, ούτε την εθνική ούτε το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι άρρωστη. Τα αντερά μας δεν αγαπάμε. Δεν τα αγαπάμε. Την μαρμίτα αγαπάμε μόνο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και η εκπομπή Μαρμίτα ναι. είναι διαχρονικότατη. Σκίζει. Το μπαρ Μαρμίτα και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα κάναμε και μία έρευνα. Για αυτά, να, αυτά θέλω. Αυτά, στο Μούχαλη το κρεπολίο. Όχι, όχι. Ο Μούχαλης εδώ στην ιδέα.
Την έδωσε ο Μουχαρίς. Κάντε λέει μια έρευνα. Έρευνα. Ναι, έρευνα. Για πάμε να ακούσουμε. Ποια ναι. εκπομπή του Ραπτόπουλου συμπαθείτε περισσότερο. Ωραία. Και έχουμε. Έχει χάσει και 100 εκπομπές τώρα. Έχουμε. Πρωί με Κουλιανό. Πρωί με Κουλιανό. Μεσημέρι με Κόκκινο. Αυτή να θα βγάλανε. Art. Δεν έγινε ακόμα η τελική. Α, δεν έγινε. Εγώ Art. Λέω με τον Κόκκινο και θα σου απαντήσω γιατί. Α, σου πω όλες. Art. Art TV με Αλέφαντο. Α, δεν βλέπω εδώ. Για πες λίγα για πράγματα. Ναι. Ναι. Θα πες να σου πω ναι. πια. Πες μου, ναι. Europe One Μαρμίτα. Μαρμίτα, πολύ δυνατή αυτή γιατί είναι αυτή που σε απογείωσε, να ξέρεις. Για λέγε, λέγε. Λαϊκό δικαστήριο. Λαϊκό δικαστήριο, οκ, okay, ναι. Πέντε. Πέντε κάνω. Άρα, με πρέπει μένα, να... με τον Κόκκινο, Μαρμίτα, λαϊκό δικαστήριο και ποιο άλλο, και Χαρατζαφέρη. Και Χαρατζαφέρη, πέντε. Με τον Γρηγόρη. Θα σε βγάλουν ο λαός σου με τον Γρηγόρη γιατί είναι 17-16 λοιπόν, χρόνια. Μέχρι στιγμής. Α, έχεις νούμερα? Ή κάτι άλλο που βάζανε. Α, βάζεις και κάτι άλλο. Το άλλο βγαίνει πρώτο. Το άλλο, ε! Τι τρίπλα είναι αυτή, ρε φίλε. Αθλητικές ταξιαρχίες λέει. Α, το βραδινό. Ναι. Αφού είπες όμως με πουλαστρέλα τώρα, ρε φίλε. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Δεν την έβαλε. Αλλά στο άλλο. Ναι. Όλος ο λαός ψηφίζει ταξιαρχίες. Ήταν η πιο free εκπομπή βράδυ, ρε φίλε. Μπορούσε να πεις και τον Πινελίκη σου. Είχε δεν μπορούσες να πεις. Μετά τις 12 λέγατε, αφού άκουγα κι εγώ. Υπάρχει και εκεί καθοσπρεπισμός. Ναι, ναι. Πιο ελεύθερο από ωράριο, πιο ελεύθερο από άγχος. Και ήταν ναι. και η πρώτη σου εκπομπή πριν και από τον Γρηγόρη. Δεν είναι ταξιαρχίες. Η πρώτη εκπομπή ήταν. Αυτή να μένει πάντα. Ταξιαρχίες. Αυτή να μένει στου φαν σου μόνο. Στους δικούς σου τους φανς, πάντοτε μένει το πρώτο. Λες. Είναι νόμος. Ναι. Είναι νόμος, αυτό μένει. Εγώ, άμα βγω έξω τώρα και μιλήσω, θα αρχίσω να μου λένε για τις εκπομπές τις στοιχηματικές τότε που βάζαμε γκολε, δύο τα πεταλάκια, παίρνει φωτιά. Αυτό τους έχει μείνει, να ξέρεις. Για τους παλιούς. Στους καινούργιους τώρα εντάξει, δουλεύετε. Και από, μετά... από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Ποιος θα λέει, από την Κόλλη έρχομαι. Πότε το έχω πει αυτό, ρε, από την Κόλλη έρχομαι. Εννοείς ότι είμαι αφιλόσοφος. Ο άνθρωπος, όχι αφιλόσοφος, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Ένας εσύ και μία η Άντζελα, με έχεις καλάνει. Εσύ κορίτσι μου βάζω. Με την Άννα την Ορφανίδου τα κάναμε κομπή. Πού το βρήκες τώρα, μπαγάζι. Ζή Ορφανίδου, πού είναι. Είναι καθηγήτρια σε σπουδαστές δημοσιογραφίας πλέον. Πάψε. Ναι, αφού ερχόταν η Ορφανίδου εδώ κοκέτα, λες και πήγαινε στα μπουζούκια το βράδυ. Και εγώ ερχόμαι με τις αγιονάρες, με τις πιτζάμες, ξεχνιόμουν πρωί-πρωί. Τότε δεν μπορούσα να σκοτώ. Διδάσκει τώρα δηλαδή. Τώρα διδάσκει. Μπράβο. Η Ανούλα Ορφανίδου πολύ δυνατή. Τη ζει εννοώ επαγγελματικά. Ναι, είναι. Δεν άλλαξε επάγγελμα. Καθόλου, είναι καθηγήτρια πλέον δημοσιογραφίας με τα παιδιά, μετά έτσι. Μία φορά πήγα κιόλας, με φώναξε εκεί να μιλήσω με τους σπουδαστές. Έξυπνη ήταν. Πολύ έξυπνη, πολύ ικανή, τρομερή φωνή. Τρομερή ναι. φωνή. Αλλά 9 η ώρα το πρωί με σήκωναν τότε που ήμουν εγώ πιτσιρίκος, έτσι πριν από καμιά δεκαετία. Δεν θέλω να κλάψω πρωί-πρωί, σε παρακαλώ. Ναι, πιτσιρίκος, με ακούγεται και από τη φωνή κιόλας. Με μην ερχόταν. Χαμός, κοκέτα, ρε Ανούλα, τι λέω, ρε. Εντάξει, εγώ το γινούσα από το μάτι όλο το βράδυ. 8.30 ώρα γινούσα, 9 έκανε κομπή τότε. Ήταν άλλες εποχές. Κόκε. Αυτά τα που έχεις δει εσύ. Ναι, ναι. Δεν θέλω να λέω. Μεταμόσχευση ματιών, άμα κάνας άλλο. Άκου, τι τα μάτια σου είναι προβολής, ρε φίλε. Άκου τι σκέφτηκε ο Μπαγάσας, τι στροφές πήρες τώρα. Και εγώ είμαι με το μάτι. Ναι. Γουστάρεις, έτσι. Μα έτσι να βλέπω. Φοβερά πράγματα. Ναι, ναι, μας διώχνει. Άκου, λέω όλα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά είναι αλήθεια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά είναι αλήθεια. Πάλι με το ραπ μιλάς. Οχ. Άκουσες τι έγινε. Πάλι με το ραπ μιλάς. Σούτια. Ο Αλέφαντος πήρε το μάτι, άμα δεν έκανε μάτι, δεν μπορούσε να παίξει μπάλα. Ναι. Σόπαρε τον Αλέφα. Τη δεκαετία του 60. Οι μεγαλύτεροι ματάκηδες ήταν οι ποδοσφαιριστές. Πλάκα με κάνεις. Ναι. Και πού πήγαιναν για να πάρουμε ματάκηδες. Ο Καντίνας είχε κρεμαστεί από το δεύτερο όροφο. Ανάποδα, τον πιάναν τρεις συμπαίκτες. Δεν το ξέρεις. Όχι. Και ήταν και γομάρι, ήταν και βαρύς. Τέρασε, δεν έσπασε κανένα δέντρο. Κανένα έτσι πάνω, κανένα κλαδί από αυτές τις ταινίες. Να παίρνει μάτι και μπα πάρ' τον κάτω. Πω. Πάει το δάπεδο. Πάει το κράσπεδο κάτω. Έτσι πάντα πλακάκια. Μιλάμε για ματάκηδες. Έτσι ματάκηδες. Ολκίζει, ρε φίλε. Τότε, ρε φίλε, δεν είχαμε αυτή την άνηση. Το μάτι ήταν κάτι wow, ας πούμε. Τώρα έχουμε τηλεόραση, έχουμε ίντερνετ, έχουμε. Μας τα βγάζουν όλα. Ο δεύτερος ήταν ο Λουκανίδης. Και αυτός ματάκιας. Ναι. Παιδιά, να εδώ βγάζουμε τις ματάκηδες, ναι. Και ο μεγαλύτερος ματάκιας ήταν ο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Βικελίδης, ήτανε. Πού τα ξέρεις αυτά, ρε Μπαγάσα, θα με τρελάνεις, ρε εσύ. Τι. Φύγε, πάμε σε break. Αλλά μάλλον πριν πάμε σε break, να σας πούμε, φίλες και φίλοι, ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα άγχος αν έχετε Wind Vision για να απολαμβάνετε πραγματικά την τηλεόραση. Με την Wind Vision έχετε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπετε το πρόγραμμα που θέλετε εσείς. Όποτε θέλετε και από όποια συσκευή θέλετε, απολαύστε νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς, ακόμα και 7 μέρες από την αρχική του προβολή με το catch-up
Κάνε πανεκκίνηση στο ντέρμπι, κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και όλα τα παραπάνω με λειτουργίες θέσεις γύρω της τηλεόρασής σου, αλλά και σε κάθε smartphone ή tablet μέσα από την εφαρμογή WinVision. Αυτός είναι ο νέος τρόπος για να βλέπει τηλεόραση και λέγεται WinVision. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Rap and cool σήμερα. Νάτος, έσκασε ο Νίλς Χόγκερσον. Έσκασε μύτη ο Νίλς Χόγκερσον. Επιστρέφουμε, θα βάλουμε και λίγο αθλητικά γιατί σήμερα έχουμε ξεφύγει πολύ, έτσι. Έχουμε ξεφύγει, ναι. Μισό λεπτό, παιδιά, εσείς έξω, μην ξεχνιέστε. Αθλητική είναι η εκπομπή. Μην νομίζετε ότι έχουμε ακαδημαϊκή κουβέντα και μιλάμε για άλλο επίπεδο, έτσι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα περνάει πιο αργά όταν έχεις κλιματιστικό Inventor. Γιατί έχει 10 χρόνια εγγύηση. Ωραίο είναι, ωραίο. Και δεν μου λες πόσα χρόνια εγγύηση έχει αυτό το Inventor. 10 χρόνια. 10 χρόνια! Μας κουφάνε αυτό. Τι λένε, παιδί μου. Ποιος ή ποιος πεθαίνει σε 10 χρόνια. Πάντως όχι το κλιματιστικό σας. Όχι, Έτοιμος για stand-up comedy είσαι. Inventor. Το όνομα στον κλιματισμό δεν κάνει χιούμορ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση. Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα σας. Στη σύλληψη 30χρονου Έλληνα ψυχτικού προχώρησε η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία 63χρονης που βρέθηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Πασαλίδη στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στο σπίτι της 63χρονης την ημέρα της δολοφονίας, την περασμένη Τετάρτη, για εργασίες. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε η κόρη της με την οποία διέμεναν στο σπίτι. Κατά τη μακροσκοπική εξέταση που έκανε η ιατροδικαστής ισορρό της άτυχης γυναίκας, διαπίστωσε τραύματα στο κεφάλι. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και των αρχών οικονομικής θεωρίας συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουνίου με το μάθημα της βιολογίας, ενώ για τα ΕΠΑΛ στις 19 και 20 του μηνός με την εξέταση ειδικών μαθημάτων. Στο 19,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με την απασχόληση να παρουσιάζει μείωση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τον αριθμό των ανέργων να αυξάνεται κατά 3% λόγω της έντονης εποχικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας. Σε μια ιστορική αναδρομή της ελληνικής κρίσης προέβη ο ESM μέσω του βιβλίου 425 σελίδων που εξέδωσε χθες με τίτλο «Περιφρουρώντας το ευρώ σε καιρούς κρίσης». Η ιστορία του ESM από μέσα, στο οποίο περιγράφει μεταξύ άλλων τόσο την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά το 2014 αλλά και της κυβέρνησης Τσίπρα από το 2015. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επί σειρά ετών μη εμπρόθεσμη καταβολή αμοιβών νυχτερινής εργασίας και τις Κυριακές και τις Αργίες κατέθεσαν 36 εργαζόμενοι συμβασιούχοι και αορίστου χρόνου στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι στη μήνυσή τους, τους οφείλονται οι προαναφερόμενες αμοιβές από το Δεκέμβριο του 2018, Φεβρουάριο του 2019, Μάρτιο και Απρίλιο του 2019. Και ασφαλτόστρωσης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νεάπολη προχωρούν σήμερα Παρασκευή τα ειδικά συνεργεία της κατασκευάστριας εταιρείας που ανέλαβε από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες επίστρωσης του οδοστρώματος. Θα ξεκινήσουν από το ύψος της πλατείας Ειρήνης και θα καταλήξουν στις υποδομές της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με τις οδούς Νεοχωρίου και Καραμαλή. Τέλος, στα κόκκινα θα βαφούν συμβολικά οι ομπρέλες που κοσμούν την παραλία Θεσσαλονίκης προκειμένου να τιμηθεί Παγκόσμια Μέρα Εργοδότη. Το ίδιο πρόκειται να γίνει και για τον Λευκό Πύργο. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε σήμερα στη Metro Sport τη μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ο Γιώργος Κιαθίτης χαρακτηρίζει ευλογία τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Αποκαλυπτική συνέντευξη στη Metro Sport. Η δύσκολη βραδιά με την Μπενφίκα, το Αμπαλαέα στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, το Γούρικο Μποξεράκη και ο Τζέντλεμαν. Ασπρόμαυρος για 4 χρόνια ο Λάμπρου. Γιατί υπέγραψε χωρίς ρήτρα. Ανοιχτό το θέμα Μαντσίνη και Φιλιππωτό στον Άρη. Ποιες είναι οι βασικές επιλογές για στόπερ. Η Metro Sport ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του Μπράουνι Ντέγε. Το γκέτο, οι πυροβολισμοί,
φόβος της αποτυχίας και η καταξίωση. Σε αδιέξοδο Ηρακλής μετά το νέο ναυάγιο των συζητήσεων με τον Μπέο. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις προκειμένου να βρεθεί η αναγκαία λύση. Ρεπορτάζ για μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, βόλεϊ ΠΑΟΚ, Super League, Football League, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο, το πρόγραμμα της Premier League και προτάσεις από το Metrobet για να πάτε ταμείο. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογράφουν στη Metrospor. Εφημερίδα Metrospor. Ηγέτης στα σπορ. Μασούτης. Από μας για σας, μεγάλες προσφορές και χαμηλές τιμές με τη MasCard. Πέμπτη έως Σάββατο. Ελληνικές ντομάτες 20% φθηνότερα. Λευκό τυρί, Φάρμα Θεσσαλίας 31% φθηνότερα. Ηλιέλα Μινέρβα 1 και 2 λίτρων 30% φθηνότερα. Τόνος και το νοσαλάτε Στράτα 30% φθηνότερα. Και Blueberry Σερών 125 γραμμάρια μόνο 1,99. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Και τι άλλες δυνατότητες έχει. Όπα, 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 κάτσε, πήρε σφαίρα, σε περίμενε. Ακόμα δεν ξεκίνησε το ραδιοφωνικό. Ανακάλυψε τη Win Vision. Το νέο τρόπο να βλέπεις τηλεόραση. Τώρα το λες. Και τι άλλες δυνατότητες έχει. Η Win Vision είναι η πρώτη και η μόνη συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης με αποκωδικοποιητή Android TV. Έχω lower, αλλά θα προτιμούσα να μου τα λες στα ελληνικά. Κάνε κάθε τηλεόραση έξυπνη και πολύ διασκεδαστική με εφαρμογές από την Google όπως και στο κινητό σου. Το πιάσα. Go on. Απόλαυσε ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα στο Google Play Movies. Αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως το Spotify και το TuneIn. Αφού το λες εσύ, θα τις απολαύσω. Διάσημα παιχνίδια για ατελείωτο gaming όπως Final Fantasy 9, Grand Theft Auto, NBA Jam και χιλιάδες ακόμη δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη. Οκ, okay, αλλά φτάνει παιδιά. Μην τις κάνουμε πιο έξυπνες. Θα ξεσηκωθούν εναντίον μας όπως τα ρομπότ. Τα έχω δει στις σειρές εγώ αυτά. Στη Wind Vision φαντάζομαι. Ε, ναι. Πού αλλού. Ζήσε την εμπειρία Wind Vision σε ένα κατάστημα Wind και στο win.gr κάθετος Vision. Θάλασσα, ήλιος, διακοπές. Κουνούπια. Έχω εξοπλιστεί για όλα. Πέρασα από το φαρμακείο μας. Επιστημονικές συμβουλές και λύσεις στο φαρμακείο μας. Φυσικά με την ευγενική χορηγία της φαρμακαποθήκης Lia Farm. Μέλος του ομίλου Στρούμσα. Θέλεις να βάψεις? Μην το σκέφτεσαι. Στην Eco Buildings, το εξειδικευμένο κατάστημα δομικών υλικών και χρωμάτων, θα βρεις τη νέα βεντάλια χρωμάτων της Vivechrome. Η Vivechrome σε ταξιδεύει σε έναν κόσμο έμπνευσης και σου στέλνει δωρεάν διακοσμητή στο χώρο σου για να δημιουργήσεις το σπίτι των ονείρων σου. Eco Buildings. Έχουμε τις ιδέες, έχουμε και τις λύσεις. Παπαναστασίου 209 Χαριλάου. 2310-309-709. Για ό,τι και αν ζητάς, στην Eco Buildings να πας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι λείπει περισσότερο στους Θεσσαλονικείς κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την πόλη τους θερινούς μήνες. Για να τους ακούσουμε. Αναμφίβολα, το παγωτό του Νικολαίδη. Τα γλυκά δεν. Αχ, μου λείπει ο Νικολαίδης και ιδιαίτερα το παγωτό του. Το American Cookies του Νικολαίδη. Αλλά και η νουαζέτα. Ατελείωτες γεύσεις, αλλά και από ποιότητα ασύγκριτη. Παγωτό Νικολαίδης. Μένει χαραγμένο στη μνήμη σου. Στον Εύωσμο Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΑΕΔ. Άρτο Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Εδώ είμαστε στο σπίτι του Μίκη. Εδώ είμαστε έξω από το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης. Εδώ στους πειρατές της Καραϊβικής. Και εδώ στο λαβύρινθο της Αλίκης. Γεμίστε τις βαλίτσες σας ανεκτίμητες εμπειρίες με μια μαγευτική διαμονή στην Disneyland Paris. Τώρα κάθε αγορά με κάρτες Bonus Mastercard από την Alpha Bank μπορεί να στείλει 2 τυχερούς το μήνα για ένα τριήμερο 4 ατόμων στην Disneyland Paris. Περισσότερες πληροφορίες στο alpha.gr/cards από την Alpha Bank και τη Mastercard. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Μόρις. Time out για θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να... Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά. Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Λένε ότι στη ζωή δεν πρέπει να είναι κανείς απόλυτος. Εμείς... ...και την ασφάλειά σας. Γι' αυτό και προσφέρουμε την απόλυτη φροντίδα για την BMW σας. BMW Value Service. Υψηλή τεχνογνωσία, εγγυημένη ποιότητα σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά BMW σε οικονομικά πακέτα από 50 ευρώ για BMW 5 ετών και άνω. Και τώρα με τη συντήρηση της BMW σας λαμβάνετε και το πρόγραμμα αδιάκοπης κινητικότητας BMW Mobile Care για έναν χρόνο απολύτως δωρεάν. Αναζητήστε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών BMW στο bmw.gr. Νομίζετε ότι είμαστε ακριβοί? Ξανασκεφτείτε το. Από την πιο μακρινή φάρμα
μέχρι και το τελευταίο προϊόν στο ράφι, είμαστε εκεί, δίπλα στην ελληνική παραγωγή, όπου και αν χτυπάει η καρδιά της. Γιατί πίσω από κάθε ποιοτικό προϊόν υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα που το στηρίζει. Και η Τράπεζα Πειραιώς είναι δίπλα σε κάθε κρίκο της. Με τη συμβολιακή τραπεζική που υποστηρίζει τους επαγγελματίες σε κάθε στάδιο της παραγωγικής, εφοδιαστικής και μεταποιητικής αλυσίδας, με τα προγράμματα συμβολιακής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλληλείας, συμβολιακής τραπεζικής αγροεφοδίων, συμβολιακής τραπεζικής λιανεμπορίου, συμβολιακής τραπεζικής ξενοδοχείων και εξαγωγικής συμβολιακής. Τράπεζα Πειραιώς. Βρε μαράκι, πόσα δυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Για την καρδιά, μην περιμένεις να χτυπήσει καμπανάκι. Δράσε από τώρα. Ωμέγαζον της Health Aid με ωμέγα 3 και Ωμέγαζον Plus με ωμέγα 3 και Q10 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Σειρά Ωμέγαζον της Health Aid. Εδώ χτυπάει η καρδιά σου. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Εγώ. 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 Τώρα τα Flash δεν πέφτουν μόνο στην ύφη. Alter Ego. Υπογράφει τη μόδα στο γαμπριάτικο κουστούμι, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Όταν ο γαμπρός κλέβει την παράσταση, είναι Alter Ego. 25 Μαρτίου 12, Νέα Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 Καλαμαριά και νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παύλου Μελά 36 και στο alteregofashion.gr. Alter Ego και στο γαμπριάτικο ντύσιμο καθορίζει το ανδρικό στυλ. Σάββατο 29 Ιουνίου. Μία δροσερή φωνή. Μία καυτή παρουσία σε περιμένει στο Princess. Χριστίνα Κολέτσα ζωντανά. Ζήσε μία ανεπανάληπτη βραδιά με τη Χριστίνα Κολέτσα μόνο στο Princess. Κάθε μέρα με δωρεάν φαγητό, ποτό και πολλές εκπλήξεις. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν μεταφορά. Princess Hotel στη Γευγελή. Ζήσε το μεγαλείο. Στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα θα δούμε σε λίγο και τις καθυστερήσεις. Πίσες βαρ, πατάει περιοχή, όχι, γυρίζει την μπάλα πίσω, σου σε κάνια, σουτ, κάπου βρεις την μπάλα, Πέλκας στο rebound, τσιμπάει την μπάλα Πέλκας, έλα κόρη μου, πασάρια τον Τζούμπα. Γκολ, Τζούμπα γκολ, Τζούμπα γκολ, Τζούμπα γκολ, Τζούμπα τρελαίνει. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καλημέρα φίλε. Γεια σου γλυκούλη. Γλυκούλης μέσα σιρόπια, στάζω κιόλας. Αν ήμουν γλυκό, ξέρεις τι θα ήμουν. Α, εσύ το βάλεις αυτό? Με έκανες τέτοια τρίμπλα. Είναι δυνατόν να μιλάω με τον υπολογιστή? Το διτσιράφι μας είχε κάνει ρόμπα. Τη θυμάμαι εκείνη την εκπομπή. Μας είχε κάνει ρόμπα πρωινιάτικα, έτσι. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τι άλλο έχουμε εκτός από μεταγραφές? Έχουμε και Alfredo's Garden. Άνοιξε το καλοκαιρινό εστιατόριο στο Ρίζες Καζίνο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μιλάμε για ένα τρομερό χώρο, έτσι, απίστευτη τοποθεσία, απλωμένο σε ένα δροσερό καταπράσινο κήπο. Το μενού επιμελείται ένας από τους κορυφαίους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Αλτάνης. Είτε είστε λοιπόν vegan, γκουρμεδιάδες του fast food, δεν ξέρω τι άλλο είστε, πρέπει να το επισκεφτείτε. Το Alfredo's Garden, απίστευτες γεύσεις, μοναδική εμπειρία να τρως στον συγκεκριμένο κήπο. Euro έχουμε το καλοκαίρι, όχι Μουντιάλ, αν είπαμε Μουντιάλ, είπαμε. Euro έχουμε τώρα, το επόμενο καλοκαίρι. Δεν θα είναι η εθνική, ωραία. Κατά μεγάλο ποσοστό δεν θα είναι. Να δούμε μια καλή ομάδα. Να δούμε και θα καλό να είναι εθνική, γιατί γίνει σε διάφορες πόλεις το Euro το επόμενο. Θα γίνει καμιά δεκαριά πόλεις, 8-10 πόλεις. Τη συγχάθηκα ακόμα παραπάνω. Τη συγχαινόμουν. Τώρα ήρθε η ώρα να την διαγράψω. Ναι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχουμε. Θα πάμε και σε πρωτοσέλιδα. Θα σχολιάσουμε λίγο και επικαιρότητα όσο προλάβουμε. Μόνο τα μάτς της Βασιλείας έχουν τεράστια προπόληση εισιτηρίων. Όλα τα άλλα τα μάτς είναι ψόφια.
στο Μαρακανά από Παραγουάη, Κατάρ, υπάρχει προπόληση μόνο για 4.000 εισιτήρια. Φίλε μου, Βάγκο που έστειλε για το Κόπα Αμέρικα, αυτοί δεν έχουν να φάνε. Εγώ αυτό το πράγμα που είδα στη Βραζιλία να κοιμάται κόσμο κανονικά έξω, ευτυχώς βοηθάει το τροπικό κλίμα. Έχει κατέβει στο κέντρο τη πόλη. Εντάξει, όχι όμως Έλληνες, δεν κοιμούνται Έλληνες, κοιμούνται Σιριανοί. Εδώ εκεί μιλάω για Βραζιλιάνους. Κοίταξε. Κοιμούνται στα πεζούλια, κανονικά. Δεν με νοιάζει τι είναι. Ξυπνάνε από τη βροχή, γιατί είναι τροπικό το κλίμα. Ζεστό και τροπικό. Έχεις πάει στο κέντρο της πόλης. Έχω πάει, ναι. Έχει κατημούρες που έχει. Αφγανούς, Σύρους, έχει πολλούς. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, εγώ μιλάω τώρα για Βραζιλιάνους που δεν έχουν να μείνουν. Μένουν στις παραλίες. Ευτυχώς ο Θεός εκεί προνόησε. Και έχουμε μόνο καλό καιρό όλο τον χρόνο. Δεν κρυώνει, δηλαδή. Δεν πεθαίνει κάποιος από το κρύο. Θα είχαμε περισσότερους άστεγους και εδώ. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω. Το πάρτο του Θεράπη θα γινόταν τη μόνη. Όχι, εκεί θα έχεις πελατεία εσύ. Εκεί θα του ψώνιζε. Βέβαια. Για ποιον να πάρω στη μαρμίτα, τον Παμπλόμ, ναι. Είναι το πάρκο του Αϊθαράπη τώρα, το φτιάχνουν κανένα εξάμηνο. Ωραίο, ναι, το πάνε, δουλεύουν κάθε 6 μέρες 2 ώρες. Είτε μπελχανάδες εκεί πέρα. Σοβαρά. Ναι. Τι βλέπω, γίνονται εργασίες, λέω μπράβο. Και δεν μπορώ να πάρω παραβατικό από εκεί. Δηλαδή... Τι θα φτιάξουν εκεί και το κάνουν τόσο πολύ. Λοιπόν, θα βάλουν, ξέρω εγώ. Α, είχες και σχολιασμό αγώνων, λέει εδώ ο Σιώπης. Τι σχολιασμό αγώνων. Στις εκπομπές. Στη μαρμίτα εκεί στο κάλο, αυτό που κάνετε εσείς εκεί τώρα. Σχολιασμό. Είχες και εκπομπές που κάνει σχολιασμό αγώνων, ναι. Την ώρα του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Είχες και αυτό σαν εκπομπές. Το έχουν βάλει αυτό. Και αυτό δεν ξέρω, εγώ δεν τα είδα. Ναι. Αυτά εσένα άκουσα ενδιαφέρουσα. Κατάσταση απλά σου λέω πώς λειτουργεί η ψυχοσύνη της μάζας. Πάει με αυτό που είναι το πιο παλιό, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα για γκέισες, κλαίω τα γέλια, λέει ο Αλέξανδρος. Κουλ και εγώ. Δύο έκανα, ρε φίλε, αλλά στη δεύτερη ο γιατρός πρέπει να ήταν γυναικολόγος. Έχω ένα κόψιμο. Μη μου τα λέτε αυτά, ρε παιδιά. Καλημέρα, Ελτά. Καλημέρα, Αλάνια. Πολλές διαφημίσεις. Εντάξει, να κάνουμε, ρε παιδιά. Έχουμε διαφημισούλες. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε λίγο θα δώσουμε. Μάλλον τώρα θα δώσουμε τον νικητή. Για να πάμε λίγο και στα πρώτα σέντα. Άντε, πες το, να τελειώνουμε. Γρηγοριάδης. Όχι, Στέλιος. Βαγγέλης. Βρωμάει δράμα. Έπιασε το σιγουράκι, λέει Γρηγοριάδες, έχουμε πολλού στη δράμα, έτσι. Βρωμάει. Δραμίλα. Καλύφητο. Ναι. Καπνό. Καπνό. Βρωμάει χωράφι. Ναι, ναι. Τσίπουρο. Και τσίπουρο, ναι. Με γλυκάνισο. Ναι. Βρωμάει πάοκ οπωσδήποτε. Παοκάρα, ολέ. Ναι. Δράμα. Ναι. Λες να είναι τίποτα σόι του. Αγροτικό αμάξι σίγουρα. Αγροτικό ντάτσουν. Ισούζου. 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 Ναι, ναι, ναι. Καπνιστής οπωσδήποτε. Καπνίζει στάνταρ. Ναι. Πουράκια ή κανονικό τσιγάρο. Ή κανονικό. Ατμό. Και από το άλλο το. Α, κάνει και το ατμίζει το άλλο του Γρηγόρη. Ναι, όχι του Γρηγόρη. Α, κάνει και. Κάνει, του Άλεξ. Κάνει παρέα και με το Χαράλαμπο. Αμέ. Αλλά. Αμέ. Αλλά. Χαράλαμπέλα εδώ να κάνουμε μια γύρα όλοι μαζί. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Δραμινός. Δραμινός παοξής. Παρέα με Χαράλαμπους κάνει, γνωρίζει μπάμπιδες πολλούς. Τσιπουράκια. Τσιπουράκια. Χωράφια έχουμε εκτάσει πολλές. Βέβαια. Έρχεται εκεί κανένας κουστούμαρισμένος εδώ, κανένας. Γρηγοριάδης κουστούμαρισμένος. Δεν ξέρω. Δύσκολο να βγει. Sorry. Τι μπαγάζεσαι, ρε, απέναντι. Λοιπόν, να σε χαλάσω λίγο πάλι. Χθες είχαμε το τελευταίο μάτσο στο NBA. Και επίσημα με τη Βούλα, νικητές ψήκωσαν την κούπα για πρώτη φορά στον Καναδά ή το Ρόντο Ράπτος, Κωνσταντίνε. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τους ξέρω, ούτε ασχολούμαι. Πάντως θεωρούν στον κόσμο ότι αυτοί που παίρνουν το δαχτυλίδι του NBA είναι υπερπροταθλητές. Έτσι. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Το θέμα είναι ότι τραυματίστηκε και ο Κλέι Τόμψον, υπέστη ρήξη χιαστών μετά τον Ντουράν. Πολλά προβλήματα για τους Golden State Warriors που χάσαν την κούπα. Εμείς όμως θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα δικά μας εδώ τα θέματα, διότι στην Αθήνα ξέρεις τι πουλάνε. Κωνσταντίνε μου. Πουλάνε. Γήπεδο του Μανέκο. Αυτό πουλάνε. Sport Time, γήπεδο τώρα, λέει. Οι άξονες κίνηση του Μπακογιάννη για να μην κινδυνεύσει νομοθεσία για το Βοτανικό. Βρωμάνε Νέα Δημοκρατία από εδώ. Από τώρα ξεκίνησα, ναι. Σκυλοβρωμάνε δεξίλα. Ναι. Άλλο, παρακάτω. Από τώρα. Και έχει κάποια χτυπήματα ότι ολοκληρώνει. Σκυλοβρωμάει δεξίλα η Sport Time. Παρακάτω. Όλες οι εφημερίδες. Θα δεις τι γίνεται τώρα. Παρακάτω. Παρακάτω. Λοιπόν, έχει και κάποια χτυπήματα με Ζήση, με Μπάρκα που είναι υπό παραχώρηση γιατί αποκτήθηκε ο Αθανασιάδης. Με Ουζουνίδη που είναι για την εθνική μεδέλα. Και με τον Σίλβα που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Sport Time. Πάμε ρε γρήγορα. Πάμε παρακάτω. Sport Day. Συμφωνία. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξανά για τον Βοτανικό με Μπακογιάννη. Είναι το θέμα. Εμείς μπορεί εδώ να είμαστε αλλού για αλλού. Αβάντα τη Νέα Δημοκρατία. Δεξί λαβρωμάει κι αυτή. Φιλέ, εμείς μπορεί να είμαστε. Ναι, τι το γυρνάνε. Το γυρνάνε το έργο. Το γυρνάνε, λες. Τώρα δεν γλύφουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, τώρα οι εφημερίδες το γύρισαν τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ξέρω πάντως ότι ό,τι γλύφουν κάνουν ράνου, κάνουν δουλειές κάτω στην Αθήνα. Πότε φτιάξαμε μετρό, πότε κάνουν καταστάσεις. Δεν ξέρω, ας κάνατε και εδώ, δεν ξέρω. Τώρα δεις πότε γίνεται το Βοτανικό.
προπονητή του ΠΑΟΚ στην Εθνική και δεν έβαλε τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, μιλάμε τώρα σωστό. Πιο χωριάτες πεθαίνετε να πούμε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, και εδώ πρώτο θέμα. Πιο χωριάτες πεθαίνετε. Ναι. Σενάρια για Μπάρκα στη Ρώμα. Πουλήσει να πάρει τον Μπάρκα η Ρώμα. Τον έχει για τόσο πιο λόγιο εδώ τον Μπάρκα Κωνσταντίνε. Ναι, γιατί για τον άλλο δικαιωθήκαν πανηγυρικά και εσύ για τον Όλσε που πήγε στη Ρώμα. Του χορόδεψε. Και τον έχουν βγάλει ως τη χειρότερη μεταγραφή σε ιστορία. Ο Μπάρκας είναι πιο καλός από τον Όλσεν. Αλλά γιατί όχι. Γιατί αλλά όχι. Για επίπεδο καμπιονάτο δεν το βλέπω. Ναι. Πάντως... έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Mm-hmm. Φέτος αρχίζει την πτώση του να πούμε. Ναι, εντάξει, μπήκε τώρα. Καλό τέρμα είναι. Καλό τέρμα είναι όμως. Καλός θερματοφύλακας είναι. Καλός είναι. Είναι καλός θερματοφύλακας. Σαφώς και είναι. Καλός, δεν πρέπει να μηδενίζουμε τίποτα. Όχι, είναι αξιόλογος θερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν είναι για επίπεδο καμπιονάτου, θα το δούμε. Έχει μια ψυχραιμία κάτω από την εστία. Μια πραότητα. Μόνο άμα βλέπει το Βαρέλα λίγο τα χάνει εκεί. Το Βαρέλα, άμα δει κανένα Βαρέλα να έρθει κατά πάνω. Το Βαρέλα δεν είναι δικό του. Θέμα του center back. Τι θέλει του Βαρέλα. Ναι. Μια χαρά τερματοφύλακα σήμερα. Μια χαρά. Λοιπόν, ναι. Πάμε live. Και εδώ Βοτανικός και Βοτανικός λέει και κούπα λέει θα σηκώσει ο εξάστερος. Αρχίσει... το Παναθηναϊκό πουλάνε όλοι κάτω. Έχει αρχίσει η Νέα Δημοκρατία και πληρώνει. Ναι. Είδες, κάνει νουδού, πριν βγει. Οπότε εσείς τι λέτε, πράσινο εκεί, αυτό λέτε. Ναι, πράσινο. Μπορούν να παντρευτούν τα δύο πράσινο και γήπεδο. Κάτος ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, τα είπανε χθες Νταμπίζας και Δόνης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της live. Μιλάω κάθε μέρα με τον Καρντόσο, λέω Ζεράλδες. Δεν μας κάνει, παρακάτω. Παρακάτω, πάμε προχωράμε. Πάμε να δούμε το φως. Φαβορί για Αγκού. Να τα πάλι, άντε, άλλο όνομα. Αυτό το τι είναι. Ο Αγκού. Τι ψάχνει παιδί ανάδοχο γονέα αυτός. Τι της πώς τη λένε, την UNICEF είναι. Από την UNICEF δεν γίνονται αυτά. Είναι ένα χαφάκι ο Αγκού. Πόσο ωραία αυτός εδώ που κληρονόμησε την κόρη του. Ναι, ναι, ναι. Πώς ναι, το ναι, λένε, ναι. Του Νικολαίδη. Το Νικολαίδη. Έχει βάλει ένα παιδί που ψάχνει ανάδοχο μπαμπά. Ναι, με τον Αγκού. Με πράσινη φανέλα στην κόκκινη η εφημερίδα του Νικολαίδη. Ναι, μην βάζουμε την πράσινη τη φανέλα τη Μπούρσα Σπορ. Πόσο ωραία, φίλε, αυτό ο κληρονόμο να πούμε στο φω στο σπορ. Θα το διαλύσει το φω. Ρε αυτό ο Νικολαίδη. Το φω που για ένα διάστημα το παίρνανε και εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ τότε που δεν είχε. Μια καλή εφημερίδα. Για να μάθει οτιδήποτε εκτό του Ολυμπιακού. Β' Εθνική Γάμα, ναι, ναι, πάρα ναι, πολύ καλή εφημερίδα. Μαζί τώρα, Πέδρο Νικολαίδης ο άνθρωπος. Ναι. Άφησε κόρες. Οι κόρες παντρεύτηκαν Παναθηναϊκούς. Έχει αυτό έβαλε με την πράσινη. Βλέπεις τώρα το παιδί. Τον Αγκού. Που ψάχνει ανάδοχο πατέρα. Τον Αγκού να πούμε. Ναι, Αγκού. Τι Αγκού. Αγκού. Τι Αγκού. Μωρό, Αγκού. Τι Αγκού. Αγκού. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο τον πρωταθλητή. Άντε πάλι. Χρυσή πρόταση Μαρινάκη για Φορτούνη λέει. Τα δίνει όλα. Όλα λέει. Να δακάριστο το κλίμα. Λέει ο Ολυμπιακός που προσφέρει όσα ζήτησε, λέει ο διεθνής. Αυτό θα κρατήσει, μου φαίνεται, ο Ολυμπιακός. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι ο Φορτούνης που μένει. Ναι, και ο άλλος που πήραν νωρίς. Ο 35 χρονών. Ο 35 εξτρέμ. Που δεν τον ήθελε καμιά ομάδα στην Ευρώπη, τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ωραία. Ο κύριος Μαρινάκης τώρα που δεν παίρνει τα λεφτά από το Champions League. Ωραίες μεταγραφές που δεν έχει να πουλήσει. Ωραία. Δηλαδή, άμα είναι τσιγκούναρος ο Μελισανίδης. Ο Μαρινάκης φέτος τι είναι, απλοχέρης είναι. Ναι, αλλά δες εδώ τώρα. Κάνει γήπεδα στην Νότιχα, να πούμε και τέτοια. Πάρε το φλόκο σου, όλα ο Κέλλη, πέφτουν υπογραφές με Μπρούνο όμως. Τι Μπρούνο. Επόμενη μεταγραφή θα είναι ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο. Ναι. Ο Μπρούνο με το Φετβαζίδι θα βάψει ένα πούλμαν καινούριο και θα πει. Αντέχει μπογιά. Ναι. Θα πει. Θα κάνουμε διαφήμιση. Ωραία. Θα πάρει δύο ποδοσφαιριστές, θα χτυπήσουν με μπάλες στο πούλμαν. Αν δεν έχει μπογιά. Δεν θα βρουν το πούλμαν. Κανένας από τους δύο. Κανένας από τους δύο δεν θα βρουν το πούλμαν. Ναι, αλλά βρήκε πολύ γρήγορα τον δρόμο. Πιο γρήγορα δεν γινόταν μέσα σε τρία λεπτά. Ο Γρηγοριάδης, ο Βαγγέλης. Δραμηνός. Για να δούμε τώρα τι δραμηνός, τι Ισούζου, τι με χαράλα που κάνει παρέα. Κάτσε. Για να δούμε. Βαγγέλη, καλημέρα. Ούτε καν. Μόνο στον ΠΑΟΚ έπεσε μέσα. Τι σε έκανε ρε αγόρι μου, δηλαδή, τι προφίλ σε έφτιαξε, για πες μας λίγο ρε Βαγγέλη. Τίποτα, από... δικό σου 0 στα 10 έχει. Τζακπότ! Από πού κατάγεσαι ρε φίλε. Κάτσε εδώ, Βαγγέλη, από πού είναι η καταγωγή σου ρε φίλε. Γρηγοριάδη δεν έχει καμιά 200.000, 300.000 στην Ελλάδα. Είναι πολύ, σαν να λέμε Παπαδόπουλος. Αλλά εγώ μένω που είναι ο Κώστας, από πάνω από τον Αγεθέρα. Εκεί τον Άγιο σου είναι ρε αγόρι μου. Είναι δικός μας άνθρωπος. Ούτε η Σούζου. Ούτε χωριά τη, ούτε νύχια κάκα, δικό σου γειτονάκι. Στον Τοψακάλ πήρε καφέ. Ναι, ούτε ναι. Χαράλαμπος κάνει παρέα. Χαράλαμπο, με τον μπαμπά έχω χαράλαμπο μόνο. Με τους άλλους χαράλαμπους δεν έχω σχέση. Μα τι παλίκαρος είσαι εσύ ρε Βάγκο. Λοιπόν Βαγγέλη, σε πετύχαμε τουλάχιστον, μάλλον σε πέτυχε τον ΠΑΟΚ, έτσι, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Ναι, μόνο. Ο Γρηγοριάδης Αργιανός, μόνο κολυμβητής που τον έβαλαν εκεί στη Λέσχη ναι. Για να κολομάνει άλλοι. Τι πράγμα, ναι. Όλα τα συνδυάζει. Όλα τα συνδυάζει με κάτι ρε εσύ. Λοιπόν, Βαγγέλη, άκουγες να υποθέσω, είσαι ναι.
Βαγγέλη, μπαίνει και εσύ στην εσφράγηση στη συμμετοχή σου για το μεγάλο τελικό. 300 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο τα σούπερ μάρκετ όλα δεν χάλασε κανέναν, έτσι. Ποτέ, ποτέ. Ναι, ρε φίλε. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα ψώνιζες εάν κέρδιζες αυτά τα 300 άμπαλα. Πριν από λίγα χρόνια πέτυχα τον Κώστα εκεί στη γειτονιά, με είδε με τη μεγάλη μου κόρη, είναι σχεδόν με την ίδια ηλικία με την Ευγενία. Α. Είχαμε τις κόρες αγκαλιά και με λέει, κάνει ακόμα παιδιά ο κόσμος. Έκανα και δεύτερο. Που σημαίνει ότι εκεί θα επικεντρωθούμε. Ναι, μπράβο. Είσαι ωραίος παλίκαρος. Θα έπιε κάνα 2-3 ποτά μαζί μένα μάλλον. Εντάξει, όταν πίνουμε κάνουμε λίγες αταξίες παραπάνω. Παιδιά, ναι. Αλλά μου άρεσε μέσα σε όλα γιατί ο φίλος μας ο Βαγγέλης πάρκαρε και στην άκρη, έβαλε και τα αλάρμ να μιλήσει στο τηλέφωνο. Ωραίος. Είσαι κουκλεντέν, Βάκο. Και η δεύτερη κόρη θα είναι. Είναι. Τεσσάρων ήδη. Είναι δύο κόρες. Δύο κοριτσάρες. Θα γλιτώσει το γεροκομείο, μία από τις δύο τουλάχιστον. Είναι υπόθεση τα κορίτσια. Βαγγέλη, πού πάρκαρες και μας ακούς τώρα με τα αλάρμ, είσαι κάπου εδώ κοντά. Φαρμακάς είμαι, πάω ταξιδάκια καθημερινά. Ωραίος, καλή κουλίτσα. Φάρμακα. Με τα αυτοκίνητα. Α, είσαι πολιτής ή μεταφέρεις. Ιατρικός επισκέπτης. Ιατρικός επισκέπτης. Είναι δύσκολη δουλειά. Πώς, είναι δύσκολη. Πολύ. Έχει πολύ άγχος με αυτούς τους κολογιατρούς εκεί πέρα να πούμε. Καλημέρα στους γιατρούς. Σας αγαπάμε. Βάγκο μου, να είσαι καλά παλίκαρε. Πάντα τέτοια. Καλημέρα, για χαρά. Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν. Έρε το βρατόπουλο, τον έλυσε τον άνθρωπο. Δύσκολη δουλειά με αυτούς. Δύσκολος. Τους σνόμπου να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Βαγγέλη. Ήμασταν στο Βαγγέλη το Μαρινάκι όμως. Κοίτα να δεις πώς θα συνδυάζουμε τώρα. Ο Μαρινάκης δεν δίνει λεφτά εδώ. Ο Μαρινάκης παχαίνει, βάζει κιλά. Αφού λέει τσατίζαμε το λέει χοντρό. Να μην τρώει. Κάνει μια δίαιτα, ρε Βαγγέλη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάνει μια δίαιτα, ένα λίγο γυμναστήριο, κάνα κολβητήριο, κάνα box, θα χάσει μερικά κιλά. Τι box να κάνει. Ναι. Λοιπόν, θετικός για Ντάβιτσον. Μάχη με Άγκια Ζωσούε κατά τους Πορτογάλους. Αυτός ο Ζωσούε, θέλω να πω ένα δευτερόλεπτο να μου δώσει Κωστή, είναι ένας παίκτης που είναι στην καλύτερη ηλικία 26 ετών, αλλά η καριέρα του έφτασε πάτο. Είναι παιχτάρα ολκής, άνοιξε στην Ελλάδα. Πέρσι αγωνίστηκε στην Ακή, σας πω και το λέω γιατί τον ξέρω τον παίκτη. Τρομερό 8-10, τρομερό όμως. Πού θα πάει αυτός. Ελεύθερος είναι. Ποιος τον πάρει. Δίνει μάχη, λέει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και τζάμπα κιόλας. Μόνο συμβόλαια του κάνουν. Έμεινε ελεύθερος. Λοιπόν. Αυτό είναι καλό κελεπούρι. Είναι κελεπούρι. Ναι, είναι κελεπούρι. Και για τον Ματέο Γκαρσία έχω την εντύπωση ότι χθες κολπάκια κάνανε. Γιατί τον παίρνετε εσείς. Γιατί θες να σου πω γιατί δεν τον παίρνουμε. Ναι. Γιατί έχουμε άλλους 3-20 διάχρονους ακραίους, ρε φίλε. Θέλουμε και ένα κέντρο. Χάφ δεν είπες, είναι 8-10. Όχι, για τον Ζωσούε λες. Α, για τον Ζωσούε λες. Ναι. Έχουμε εκεί, ξέρω εγώ, 8-10 έχουμε. Μπίσες, Βαρπέλκα έχουμε. Ποιο μπίσες, Βαρπέλκα. Εκεί δεν θα το πάνε. Αυτό, άμα πάρουμε Ισμαήλ Σίλβα και άλλο να πάρουμε, θέλουμε λίγο πιο. Ένα εξάρι δυνατό, ένα κύκλο εκεί να δέρνει κόσμο. Δεν θέλουμε. Άντε ρε, πουλήστε τον Πέλκα και πάρτε κάτι. Φαγώθηκε. Ο Πέλκα θα κάνει ένα νέο συμβολέο τώρα μια που το συζητά αυτές τις μέρες. Πόσα θα γυρίζει από την εθνική και θα το μάθουμε τώρα αυτές τις μέρες. Πόσα θέλει, πόσα παίρνει. Θέλει και αυτό να πάει όσο πάνε και οι άλλοι. Σου λέει εγώ τι, στο πηγάδι, στο Μελιγαλά. Βλέπω εμπλοκή στο θέμα Πέλκα. Όχι, να, η γυάλα. Και ο Σίφκοβιτ δεν ήρθε ακόμα, Παρασκευή είναι. Ναι, το είπα χθε ο Μπετροτό, λέω κανόνισε να με κάνει ρόμπα, λέω το κουμπαράκι μου. Εγώ δεν τον είδα. Λέω. Έτσι τον είπα κι εγώ. Τι είπε, Τελειωμένο μου λέει. Εντάξει, του λέω. Αφού είναι τελειωμένο, είναι τελειωμένο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τη Σμαράγδα Πασαχού. Ολοκληρώσαμε και με τον φίλο μας ο Βαγγέλη. Ολοκληρώσαμε σχεδόν με όλα τα πρωτοσέλιδα. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, να σας βάλω το κόλπο για κάτι το οποίο και έχει να κάνει με το ρήμα. Ξενύχτη τέλος. Τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτενό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One, μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτενού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μπορεί να μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300 όπως έμαθα εγώ, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την αλλαγή του προμηθευτή. Πιάνε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποκτήσετε πρόγραμμα Volton One και πώς μπορείτε να αλλάξετε το προμηθευτή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εσείς μένετε εδώ, Σμαράγδα Βασάκου, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Η ώρα είναι 9:30 και εγώ λέω αντίο. Αντίο στις αλλεργίες, στα μικρόβια και στη μούχλα. Έβαψα το σπίτι μου με Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Εννοείται ότι έχω άποψη, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία μας.
Μπορεί να μην ξέρω πώς να βάφω, αλλά ξέρω σίγουρα με τι. Για τους τοίχους, μόνο Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Γιατί θέλω υγιεινό περιβάλλον, εξοντώνει μικρόβια και μούκλες. Είναι πιστοποιημένο, άοσμο, εντελώς φυσικό, χωρίς χημικά, το μόνο με νανοσωματίδια αργύρου. Σεπτολούξ για υγιεινή ατμόσφαιρα, χωρίς αλλεργίες στο σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο. Βιομηχανία χρωμάτων Τετραλούξ. Στα χρώματα πρωτοπορεί. Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Παράθυρο στα σπορ. Γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας ημέρα. Μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θέλει η ΠΑΕ Άρης να έχει κλείσει τις βασικές μεταγραφικές υποθέσεις. Στο πρόσωπο του Ντανιέλ Μαντσίνι φαίνεται πως καταλήγουν οι άνθρωποι του Άρη, προκειμένου να καλύψει θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο 22χρονος Αργεντινός αγωνίστηκε στην Οσέρ με τη μορφή δανεισμού από την Μπορντό, στην οποία ανήκει, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να έρθει και ως ελεύθερος. Σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ΠΑΕ και με τον Κένετι Μπόατενγκ. Ο 22χρονος Γκανέζος Σέντερ Μπακ αγωνίστηκε με την Αυστριακή Ριν ως δανεικός από τη ΛΑΣΚ. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει μέχρι το 2023 ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Δικέφαλο. Ξεκάθαρο στον Γιώργο Καβίδης αναφορικά με τον Λέο και το ενδεχόμενο μεταγραφής το καλοκαίρι, τονίζει πως δεν μπολείται. Ντέρμπι ανέδειξε κληρωτές της Premier League στην πρώτη και όλες αγωνιστική της νέας σεζόν. Manchester United και Chelsea θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στις 11 Αυγούστου. Οι Toronto Raptors ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές του NBA, κερδίζοντας τους Golden State Warriors με 114-110 εκτός έδρας, κάνοντας το 4-2 στους τελικούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Ακούσατε το παράθυρο στα σπορ που σας προσέφεραν οι μπαταρίες Standard. Πάγος, καλάμια, δολώματα. Οκ. Okay. Τεπόζιτο βενζίνης. Οκ. Okay. Αντιανεμικά, φακή, φωτοβολίδες. Οκ. Okay. Καλώδια ρεύματος. Γιατί? Μην τυχόν και μείνουμε από μπαταρία, ρε φιλαράκι. Και γιατί να μείνουμε? Δεν περνάμε από Standard πρώτα. Για να απολαύσεις το ψάρεμα χωρίς εκπλήξεις, περνά πρώτα από τη Standard. Θες μπαταρία για το σκάφος σου ή φορτιστή Jump Starter Loco? Standard, πριν είναι αργά. Σηκώνεσαι, τρως πρωινό, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας στο γραφείο, πρέπει να στείλεις την παραγγελία μέχρι τις 2. Φεύγεις από τη δουλειά, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας να πάρεις τα ψώνια, ξεσταματάνε για έλεγχο, κταίω περάσατε, δεν πέρασες, πρόστιμο. Μην αφήνεις πίσω τον έλεγχο της μηχανής σου. Πέρασε άμεσα κταίω στην Auto Vision Θεσσαλονίκης και επέλεξε το δώρο που θέλεις. Τώρα με 2 σημεία εξυπηρέτησης σε θέρμη και πολύχνη και 3 γραμμές δικύκλων για να γλιτώνεις ουρές και ταλαιπωρία. Κλείσε ραντεβού τώρα στο 2310-487-500. Κταίω Auto Vision Θεσσαλονίκης. Ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής Διονυσίου συναντιούνται στο Βεργίνα Θέατρο γιατί ο λαός τραγούδι θέλει. Ερμηνεύουν τις κορυφαίες επιτυχίες του πατέρα τους, του μεγάλου και αξεπέραστου Στράτου Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει. Από 17 Μαΐου και μόνο για 8 εμφανίσεις. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Μια μουσική συνάντηση, άκρος οικογενειακή, με τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή Διονυσίου στο Βεργίνα Θέατρο. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος στο Βεργίνα Θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτως όριου ηλικίας. Ο ληστής Προκρούστης προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν στα κρεβάτια του. Μόλις το έκαναν, διαπίστωναν πως τα κρεβάτια ήταν δυσανάλογα με το σώμα τους. Ήταν όμως αργά. Όποιος ξάπλωνε, δεν ξανασηκωνόταν. Ο Θησέας τιμώρησε το ληστή, σκοτώνοντάς τον με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι άθλοι του Θησέα θα μπουν αναπάντεχα στην καθημερινότητά σου. Είσαι έτοιμος. Έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Η Κοσμοτέ TV παρουσιάζει τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια. Δες όλα τα επεισόδια back to back στις 16 Ιουνίου στο Κοσμοτέ TV Plus. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Τι πλάζωμα είσαι εσύ, αγόρι μου? Μόνο σου το χτίσες τέτοιο κορμί. Γύψω σαν η δάση, ο πατέρα σου. Συστήματα δόμησης Knauf. Knauf, η οικοδομή αλλάζει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Σε 2 ημέρες θα είσαι έτοιμος για πιτσόπαρο. Κάνε Θεέ μου τα Στεφάνς να έχουνε μαγιό για μένα.
Βρε καλό στον κοκαλιάρι. Αδερφέ, σώσε με. Πρέπει να πάω μπιτσόμπαρο. Βρες μου μαγιό. Αφού ξέρεις ότι στα Στεφάν's Extra Extra Large έχουμε τα πάντα. Από μαγιό μέχρι στολή δίτη. Ουφ, ευτυχώς βρήκα. Γιατί αλλιώς θα γινόμουν ξεφτύλα. Στεφάν's Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Τηλέφωνο 609777. Στεφάν's XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Γιώργο, και το πιστεύω. Δέντρο είναι αυτό πάνω στο αμάξι μου. Έλα μωρέ αγάπη, δεν είναι τίποτα. Θα σου δώσω μια τρομερή αληθή που θα το τρίψεις λιγάκι και ούτε που θα φαίνεται. Και το φανάρι που βγήκε, ξανακουμπώνει. Και ο προφυλακτήρας, αν βάλεις λίγη έτσι δύναμη, θα ξαναμπεί. Και η οροφή, αν ανέβεις πάνω και χοροπηδήσεις λίγο, θα έρθει. Αντί να ψάχνεις τρόπο να το καλύψεις, ψάξε ασφάλεια που να σε καλύπτει. Μπες στο cosmoteinsurance.gr. Επίλεξε το ασφαλιστικό πακέτο που θες, σύγκρινε τις καλύτερες προσφορές από αξιόπιστες ασφαλιστικές και αγόρασε επιτόπου την ιδανική ασφάλεια για σένα στην καλύτερη τιμή. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Τώρα με το Bit μπαίνεις στη Τσιμισκή με το ταξί σου και βγαίνεις στο εξωτερικό. Πώς? Δήλωσε συμμετοχή στο bennispavlavienis.gr. Κάνε διαδρομές με το Bit και διεκδίκησε ένα ταξίδι για δύο κάθε εβδομάδα. Δεν έχεις δοκιμάσει ακόμη το Bit? Τέλεια! Πάρε μέρος, κάνε την πρώτη σου διαδρομή και πάρε αμέσως 10 συμμετοχές. Μην ξεχνάς, η Θεσσαλονίκη έχει Bit, τη νούμερο 1 εφαρμογή για ταξί με ένα κλικ στο κινητό, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Κύριε Μανώλη, καλά που σ' άκουσα! Το σπίτι έγινε κουκλί. Ο Μινάς τρελάθηκε με τα χρώματα που μας έδωσες, τόσο που θα βάψει επιτέλους και το εξωγικό. Στα έλεγα εγώ. Χρωμοδομή. Και εγώ τόσο καιρό τι έπαιρνα. Έλαντε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988. Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr. Θέλω στην ασφάλεια αυτοκινήτου μου να έχω πάντα το καλύτερο. Να μην με πιάνουν ποτέ κότσο. Να είναι όλα απλά και εύκολα. Να έχω πάντα κάποιον δίπλα μου. Τώρα μπορείς. Στο insurancemarket.gr συγκρίνεις τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και μειώνεις το κόστος της ασφαλειάς σου έως 40%. insurancemarket.gr. Όχι τυχαία, ο νούμερο 1 τρόπος ασφάλισης. For all, green και έφυγες. Η Green Cola σε στέλνει στο μαγευτικό πύλιο μέσα από ένα κατάστημα For all. Μπαίνεις For all, διαλέγεις γεύση green, κόλλα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, πισινάδα και κάθε φορά έρχεσαι όλο και πιο κοντά στο ξενοδοχείο 12 Months Luxury Resort 5 αστέρων στο Πήλιο. Όσες γεύσεις green, τόσες και οι συμμετοχές. Όροι διαγωνισμού forallstores.gr. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια ρηγία κατάσταση? Δίπλα του νιώθεις σαν μυρμήγκι με μαγιό. 20 μέτρα ύψος, 100 μέτρα πλάς συναρπαστικής διαδρομής. Φτιαγμένο για δύο ή για τέσσερις. Χωνί το λένε. Το λένε χωνί. Στα αγγλικά το λένε the funnel. Κοσμάουγλου. Έτσι λέμε το χρώμα στη Θεσσαλονίκη. Ένας κόσμος, τρεις υπερσύγχρονοι χώροι γεμάτοι χρώμα, πρωτοποριακά υλικά δόμησης και διακόσμησης. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και υλικά για να βλέπετε το αποτέλεσμα της επιλογής σας. Και απίστευτη αντοχή, προστασία και καθαριότητα με το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex με τεχνολογία τεφλών. Προστασία από λεκέδες, καπνό, σκόνη και πανεύκολο καθάρισμα. Τώρα το μοναδικό Vitex με τεφλών των 10 λίτρων, 5 ευρώ φθηνότερα. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Καταστήματα Κοσμάουγλου. Το χρώμα της εμπιστοσύνης. Κέντρο Φοίνικας Εύοσμος. 2310-480-606. Διαβάστε σήμερα στη Μέτροσπορ τη μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ο Γιώργος Κιαθίτης χαρακτηρίζει ευλογία τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Αποκαλυπτική συνέντευξη στη Μέτροσπορ. Η δύσκολη βραδιά με την Μπενφίκα, το Αμπαλαέα στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, το Γούρικο Μποξεράκι και ο Τζέντλεμαν. Ασπρόμαυρος για 4 χρόνια ο Λάμπρου. Γιατί υπέγραψε χωρίς ρήτρα. Ανοιχτό το θέμα Μαντσίνη και Φιλιππωτό στον Άρη. Ποιες είναι οι βασικές επιλογές για στόπερ. Η Μέτροσπορ ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του Μπράουνι Ντέγε. Το γκέτο, οι πυροβολισμοί, ο φόβος της αποτυχίας και η καταξίωση. Σε αδιέξοδο Ηρακλής μετά το νέο ναυάγιο των συζητήσεων με τον Μπέο. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις προκειμένου να βρεθεί η αναγκαία λύση. Ρεπορτάζ για μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, βόλεϊ ΠΑΟΚ, Super League, Football League, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα. Όλες οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο, το πρόγραμμα της Premier League και προτάσεις από το Metrobet για να πάτε ταμείο. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογράφουν στη Metrosport. Εφημερίδα Metrosport. Ηγέτης στα σπορ.
Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Vision, φίλες και φίλοι, σας φέρνει και Netflix με αγαπημένες σειρές και ταινίες σε ανάλυση 4K. Ζήσε την εμπειρία σε σειρές όπως Stranger Things, Narcos, το πολύ αγαπημένο Casa de Papel. Απόλαυσε διάσημους τοπιούς όπως η Sandra Bullock στο πολύ συζητημένο Με τα μάτια κλειστά, Natalie Portman στην ταινία Αφανισμός, βραβευμένα αριστουργήματα όπως το προτινόμενο για Oscar καλύτερης ταινίας Ρωμά του Αλφόνσο Κουαρών, και όλα σε εκπληκτική ανάλυση 4K που θα σε εντυπωσιάσει. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Μπήκαμε τελευταίο ημιωρό που θα ανοίξουμε και γραμμές. Τα 390 θα είναι δικά σας. 90-90-90 να κουβεντιάσουμε την επικαιρότητα που δεν την ολοκληρώσαμε. Ο φίλος μας, ναι, θα πάμε γραμμές. Ο φίλος μας, ο Γάβρος από το Κορινό Δήμος, λέει Μπαλαδόβαζης καλημέρα. Τύλιξα, λέει, μια πράσινη, λέει, σήμερα εφημερίδα και δίνω φρέσκα ψάρια στον κόσμο, λέει. Είναι πράσινη. Ναι. Είναι αντιαισθητική. Δεν σ' αρέσει, αφού ναι. Πανεκός πράσινος όμως. Τι να είναι κάνω. Σαν να πηγαίνεις να πούμε στη ναι. Λαϊκή ναι, ναι. Και να παίρνεις τα, πώς τα λένε, τα ακτινίδια. Τα ακτινίδια. Πολύ καλά τα ακτινίδια, φούρτα φίλε. Με πολύ καλά συστατικά για τον οργανισμό. Δεν τρελαίνομαι. Υγιέστατα. Δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνεσαι. Λοιπόν, ναι, αλλά το ξέρει γιατί το λέει. Γιατί είναι γάβρος αυτός τώρα. Είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό δεν τον αρέσει η πράσινη. Πάνε, τύλιξε τον κόκκινο πρωταλτή που σου είχε το Βαγγέλα να σου ανακοινώνει τον Μπρούνο εσένα. Εδώ και ένα που μήνα. Πάρε με τον ναι. Μπρούνο, ρε ταγάρι. Με τον Μπρούνο, ένα μήνα έχουμε. Εξτρέμο Μπρούνο. Ναι. Άγκολο εξτρέμ, έχει ναι. Και τον Ποτένσε άγκολο εξτρέμ. Καλό αλλά άγκολο. Καλό αλλά άγκολο. Ναι, καλό αλλά άγκολο. Ο Λάζαρος είναι. Δεν τον ανασταίνει ούτε ο Ιησούς, θα πούμε. Ναι, και πήρε ναι. Και τον Βαλμπουένα. Ο Βαλμπουένα είναι καλό, αλλά 35 χρονών. Ναι, θα παίξει με τον Λεβαδιακό, με αυτού καλώ θα παγωθεί, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στου δύο φίλου που είναι σήμερα Παρασκευή. Φεύγει ο κόσμο, να ξέρει, πάει για μπανάκια. Καλά κάνουν, δεν πουλήσαν ναι. Όλοι τα σπίτια του στου Ρώσου. Είναι και νοικοκυρέοι που τα κρατήσανε. Έχουν και τα εξοχικά. Τα κρατήσανε τα σπίτια, ναι. Κατερίνη. Πρώτη δυσκολία, πουλήσε το εξοχικό. Ναι, δεν τα πουλάμε αυτά, παιδιά εμεί. Ναι, λοιπόν, πάμε καλημέρα, ναι. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλώς σου να. Μ' ακούτε, ακούγομαι. Βεβαίως, φίλε, μια χαρά, πεντακάθαρα κιόλας. Γεια σας. Σας παίρνω από Αθήνα τηλέφωνο. Σας ακούω φανατικά. Είστε οι καλύτεροι μου φίλοι πλέον, ραδιοφωνικοί. Ποια περιοχή στο λεκανοπέδιο είσαι? Ζωγράφου. Ζωγράφου. Βρωμοπεριοχή. Άρα πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι, αλλά δεν είναι καλή περιοχή Ζωγράφου. Γιατί ρε φίλε, και εκεί θα φαγωθεί. Πολύ ανηφόρα, πολύ ανηφόρα. Έχει ανήφορο, ρε. Εντάξει. Και ο Χαλάδρη δεν σ' άρεσε τι προάδρες που σου έλεγα. Το Χαλάδρη, τι να μ' αρέσει το Χαλάδρη. Έχει ωραία ζωή, νυχτερινή. Τι ζωή να έχει, μωρέ, κρύε εκεί απάνω. Δεν σ' αρέσει και εσένα, φίλε, το Χαλάδρη. Τι να σ' αρέσει τι κρύου εκεί απάνω και οι φυσικέ και τέτοια. Μ' ακούτε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα που μας κάνετε. Εδώ στην Αθήνα δεν ακούμε πλέον τους άλλους τους γραφικούς, τους κρυόκολους, τους άπαλους. Ναι. Σωτηρακόπουλους και ιστορίες. Θες κάτι λίγο πιο τσαχπίνικο, θες κάτι πιο γαργαλιάρικο, έτσι. Μόνο εσάς, κόκκινους και ιστορίες. Θα πάνε να μιλήσουμε μια το πήγες γρήγορα, βέβαια, εντάξει, οκ. Για πάμε τώρα, ναι. Ποιο χάρη θα ήθελα από τον Κώστα, αν μου ακούει. Ακούω. Ένα γκάζι να δώσει το ελληνικό καλοκαίρι, μια περιγραφή ελληνικού καλοκαιριού. Και δεύτερον, επειδή είναι καλτ, θέλω αφιέρωμα για την ομάδα του Αθηναϊκού, δεκαετία 90, ό,τι θυμάται. Δύο-τρία πράγματα, δύο-τρεις παίχτες έτσι και να κάνουμε. Σαργκάνι Τζαλακώστα. Πεχταρά μου. Οπωσδήποτε με το πλαγιοδάνιο να πούμε. Τα νταμάρια. Πρόκοπ προπονητή θυμάμαι. Πρόκοπ προπονητή θυμάμαι. Εγώ ξέρω θυμάμαι, φίλε Αθηναϊκό. Τον Δημόπουλο να τον κυνηγάει το Καραϊσκάκι, ρε φίλε. Το 2-2. Με το 2-2. Ναι, ρε φίλε, αυτά δεν υπάρχουν. Οι επιστήμονες. Ο ορισμός καλτήλασε να τον κυνηγάει όλος ο Ολυμπιακός και να τρέχει να φεύγει από δυτήρια. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Του έκανε το 2-2 με κεφαλιά και τον κυνηγήσανε. Ναι, φοβερές σκηνές. Μπράβο, ρε παιδιά. Αθηναϊκός Manchester United, βέβαια έτσι. Ο Αθηναϊκός ήταν η ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο ο Μάνος ο Κατράκης. Ομάδα. Ο Αθηναϊκός είναι η ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο ο ηθοποιός, ο μεγάλος ηθοποιός, Μάνος Κατράκης. Σέντερ φορ, ψηλός στυλ Πρίγιοβιτς να πούμε. Ήταν ο Μάνος Κατράκης. Με τη μύτη τα βάζε. Ψηλός, Κατράκης. Ψηλός. Δεν άβηνε θηλυκή μέλης ο Κατράκης. Πού πάτε τώρα εσείς για μπανάκια εκεί στην Αθήνα, αδερφέ? Εμείς πάμε προς την Κερατέα, προς το Κερατέα. Ραφίνες και τέτοια. Καλά είναι. Ραφίνα πας, ρε. Δεν πάω. Στις Μαρίκες έχει ωραία θάλασσα εκεί, στις Μαρίκες. Έχει, αλλά.
Παλί καρέ μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Σα άκουσα, περιμένω τον κάζωμα του ραπτόπουλου για το καλοκαίρι. Τώρα θα τον τζιτώσω λίγο. Θα τον τζιτώσω λίγο να μου το βρωμό καλό καιρό. Κάτσε τώρα, θα κλείσει και θα σε φτιάξω. Θα σε φτιάξω. Φιλιά. Ωραίο. Λοιπόν. Να πάρουμε λίγο και τον φίλο και σκέψου κι άλλα για το καλό καιρό. Σανδάλι φτέρνα μαύρη. Ναι. Βρωμάει το λεωφορείο. Βρωμάει το λεωφορείο η δροσίλα. Τι να βάλουν οι βρωμιάριδες. Βρωμοκαλόκαιρο, ναι. Βρωμοκαλόκαιρο. Τουρίστες έρχονται με μασχάλες. Τουρίστριες πεινασμένες. Πεινασμένες έρχονται, πέφτουν σε εμάς πάνω και τους λύκους τους τρώμε. Ναι, άλλο δώσε. Πας να δουλέψεις μέσα στο μουσκίδι. Ναι. Πά κάνει άλλο σεξ, θα πούμε, μέσα στο μουσκίδι. Κάνε βράδυ, μπες στο κοντίσιο. Γιατί ρε Κωνσταντίνη, δηλαδή μέσα στο μουσκίδι. Πά να φας υδρώνεις. Πά να πιεις υδρώνεις. Κάτσε κάτω που έκανα πλάτανο, φάει κάτι λαφρύ. Πά πιάσει το τιμόνι και το χέρι σου, να πούμε. Ανάβουν θερμοκρασία. Χαμός, λάστιχα φύρονται. Φύρονται τα λάστιχα. Οι μάντες χρονισμού φύρονται. Πάρε ένα ποδηλατάκι τώρα να είσαι λίγο χαλαρός το καλοκαίρι. Πας να κολυμπήσεις εκεί πέρα. Ναι. Πας να κολυμπήσεις εκεί πέρα στα βρωμό. Βρωμονερά εδώ. Βρωμονερά εδώ. Και πανομή τα μέρη θα ξεφωνήσεις. Πάρε να κάνεις κολύμπι, πέφτουν οι Πακιστανοί με τα ρούχα. Με τα ρούχα που τα μια ιδία σκέτη να πούμε. Έτα γιατί ψυχούλες δεν είναι αυτοί. Θέλουν να δροσιστούν γιατί χώνονται εκεί σαν κλαμπίδια. Ναι, αλλά τα καλά δεν τα λες. Που έρχονται άλλες με τις κορδονούρδες στην παραλία, ανοίγει το ματάκι σου, πίνεις ένα φρέτο εσπρέσο, δεκαφεϊνέ, δεν ξέρω πώς τον πίνεις, ναι, το καφέ. Πας πληρώνεις 5 ευρώ ένα φρέτο εσπρέσο και 4 ευρώ το νερό. Ναι. Κάθεσαι στην πόρτα εκεί πίσω, στον μπαρ θα ρίξεις και πας στον κόσμο, στο Μπούζιος να πούμε. Ναι, παλιά Μπούζιος εδώ. Και είναι σε, πώς λένε, τον μπράβο απ' έξω και λες, παρακαλώ κύριε, περιμένετε τη σειρά σας. Άμα έχεις λεφτά, περνάς πρώτος όμως. Έχεις εκεί τη γύφτιση από το Δεδροπόταμο ή από το Κοντιλιό. Έχετε στον Μπούσκος και γύφτισα. Έχετε σερβιτόρα εκεί, παιδί, και τα λοιπά. Ναι. Έχετε κλείσει τραπέζι. Ναι. Τα κλείσει τραπέζι μόλις στη θάλασσα έρθα. Τραπέζι να κλείσει. Τι να κάνουμε ρε φίλε, αφού έτσι πάει ο άλλος, τώρα. Πάει ο άλλος η ώρα μία να πούμε στη θάλασσα. Θες να βάζεις μια ανωτελή γιατί πάω 10 ώρα ψυχολογία. Περίμενε ρε να τα πω αφού θέλει άλλος. Ναι, πάω να πάω μέχρι τις 10 τώρα έτσι. Αυτές οι ξαπλώστες είναι ρεζερβέλη. Τι ώρα είναι λέει κύριο ρεζερβέ, μία η ώρα. Δηλαδή κρατάω όλος το μετά. Ποια μπάρμπα είχα. Έτσι φεύγω στην ψαρού όταν είχα πάει πάνω να κάτσω και απλώνω και πετσέτα πάω. Χήμα σου, πού πάτε κύριε μου. Τι που πάω, του λέω, να ράξω. Λέω, άδειο δεν είναι. Θα έρθει η Βάνα Μπάρμπα εδώ. Και του λέω, τι να κάνουμε. Περιμένω που θα έρθει η Βάνα Μπάρμπα. Μάλλον σα σηκώθηκα, έφυγα. Ψαρού. Σιγά τη γριά την μπάρμπα. Ναι, πού καταλήγουμε, φίλε. Λεφτά, έχει λεφτά. Θε να δει τι ωραία περνάει το καλοκαίρι. Έχει λεφτά, καβρά. Ναι, τι. Να πα στο Κώστα να βαρύνω εκεί με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Σταματάει το γύρο, πα σταματάει το άλλο, σταματάει τα λεφτά. Τι είδα σε πω κι άλλα να σε πω. Εντάξει, πρέπει να ταξοδέψουμε κιόλα λίγο, ρε φίλε. Κεράσω και ένα ποτάκι, καμιά τουρίστρια. Αμαλάχη να ούμε, λέω εγώ τώρα. Άσε, ελεύθερος. Πέρδεψε τα δωμάτια. Πουτζού αυτά τα κάνα. Πουτζού, νουτζού τώρα. Νουτζού τώρα. Πάμε γραμμούλες, έλα και του συνεχίζουμε. Άμα θες εσύ, κάνεις 2 ώρες εκπομπή ξεφωνίζοντας το καλοκαίρι. Βάζω στοίχημα. 4 ώρες το ξεφωνίζω. Ναι. Κάθε φορά και ένα καινούριο λόγο θα σου πω. Δουλειά σου, ρε φίλε. Επαγγελματίες. Τα λάστιχα φύρονται, θέλω. Πάντα. Ναι. Τα αυτοκίνητα καίνε, μπορεί να πιάσει το τιμόνι. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Πριν 2 χρόνια, ναι. Το κουβάλλον σε έκανα τη δόση και τον είπα. Κρατά μόνο τον Βαρέλα, τον κάνω και Βαρελίνη. Και όλοι ασήμαρα τα λέει και όλοι που τότε λεφτά τους αντί να φύγουν. Δεν καταλαβαίνουμε ρε φίλε από τη δράμα είσαι, πώς μιλάς εσύ, σιγά σιγά. Τι ραμμένα χίλια έχεις, τι λέει. Ο μπαμπάς όταν έπαιρνε σημαίν, μπαμπάς εγώ του πάω. Μαζί με τον μπαμπά σου ήταν. Όταν... Και ερχόμασταν εκεί. Α, και σε έχω δει και με το καροτσάκι, τα άδεια έπαιρνε, όταν έπαιρνε στο δάδι. Άκουμε. Μη είδες εμένα στο καροτσάκι και ζεις ακόμα ρε. Ακή, Κωστάκι, Κωστάκι, το μαγαζί που βάζει ο Βασαρινός είπανε το παιδιό μου, της πρώην γυναίκας μου, της Σοφίας. Και ξέρω από μόνο. Της πρώην γυναίκας, τα παιδιά έχουν το Βαρσαλινό. Ναι. Αλλά... Και είπα κάποτε πριν 2 χρόνια, διώχνει το προβλή, φέρνει αυτό που δεν ξέρει μπάλα καθόλου. Ναι. Κάνει 14 βαθμούς εκτός εδώς και γεια στην Τούμπα χωρίς να παίξει. 26 βαθμοί. Και λέει δικαστήρια, καυτά κατά τσιούμα μάθημα, ρε. Φύγε Βαρσαλινός, φύγε. Υπάρχει άνθρωπος που με θυμάται εμένα στο καροτσάκι και ζει. Ψηφίσου το 3-0. Δεν τον πιάνω καλά, τα λέει από κομμένα. Τον παλαιό όχι, έτσι είπε ποτέ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σπινιάρι λίγο και δεν το. Πού είσαι στο καροτσάκι, ρε ψυχούλα. Με θυμάται στο καροτσάκι. Τι έκανε στο καροτσάκι. Έγλειφα το χέρι μου. Το χέρι μόνο έγλειφε. Τι να κάνει στο καροτσάκι. Πάμε λίγο σε επόμενου φίλου και θα ξεφωνήσει το καλοκαίρι όσο θε. Ναι. Εντάξει, καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Άντα, γόρι μου, καλημέρα, τι κάνει.
Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Καλά, να εδώ με τον Κωνσταντίνο. Ξεφωνίζει το καλοκαίρι, προσπαθώ να σώσω. Κωνσταντίνο. Ναι. Και ποιος είμαι? Ποιος? Ο 80διάρης από την Ξάνθη, ο περιπατητής. Αλλά το μέσο όρο ηλικίας εκεί μας, 80, 79, 83, περιπατητής. Έχει φιλήσει κούταλα παγωμένα αυτές τις κηδείες. Θυμάσαι? Πώς δεν σε θυμάμαι εσύ? Για πες. Είμαι στον δρόμο, είμαι εδώ. Πάλι. Τι κάνεις στον δρόμο, περπατάς, τι κάνεις? Το παντήσει τα μάξι παρά πεθάνει από φυσιολογικό αίτιο. Φοβερό. Μάξι, φοβερό. Μπόμπα. Λα μπόμπα, μπουμπονέ. Ξέρει την Ξάνθη, την ξέρει? Η Ξάνθη, ναι, είναι μια δυσάρεστη πόλη. Τι θα έλεγε? Σταυρούπολη με τα πόδια. Με τα πόδια Σταυρούπολη Ξάνθη πάει. Αλλά έχει ωραίο Πεύκο. Μπεύκο. Θέλω να πω που τα ξέρει όλα. Έλα. Εγώ είμαι αυτό. Εσύ αγόρι μου. Ένα καράβι σίδερα να βγάζει. Έλα το φρόκο σου, να σε δω. Ένα καράβι σίδερα, πόσα μελόνια βγάζει? Όσες κλωστές και βελονιές βγάζει ένα φουστάνι, χίλια καντάρια σίδερο, τόσα βελόνια βγάνει. Να. Σαπάτησα καλά. Το γύρισε ανάποδα. Τι να σε πω τώρα. Το πήγε ανάποδα. Άντε, καλό περπάτημα. Προσοχή εκεί με τα αυτοκίνητα. Άιντε. Εσύ που ξέρεις τα πολλά καιρού σου κατεβάζει, χίλια καντάρια λάχανο, πόσους ντολμάδες βγάζει. Να. Μπορείς να το πεις. Να, γεια σου, Κωνσταντίνε. Αυτά τα έλεγαν παλί. Μόνο τέτοιες σοφίες ήταν. Για ξαναπέσω λίγο. Για ξαναπέσω λίγο. Για το καράβι. Ναι. Ένα καράβι σίδερα πόσα μελόνια βγάζει? Πόσα? Τι κάνεις εσύ, ρε Χολύπτη, απέναντι? Πόσα? Πόσα? Θα μας πεις πόσα? Ένα άλλο, ρε παιδιά. Δεν μας λέει πόσα. Σβαδίζει, αλλά το μυαλό αρχίζει και χαλάει. Εντάξει. Ναι. Πόσα? Δεν μας λες την απάντηση όμως. Άιντε, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε επόμενο σε ένα πρόβλημα. Εδώ Αλέφαντος κάνει πιο πολλά χιλιόμετρα και ξεχνάει στα 81. Μόνο σε ένα πόδι θα γίνει. Αλλά ο Αλέφαντος έβγαλε και τον Λουτσέσκο MVP. Τι? Τον το αποθέωσε. Λέει, ο Κωστάκης το βλέπω, υποφέρει με τον Λουτσέσκο, λέει. Το βλέπεις πως κάθεται, λέει. Σε κόβει αυτό. Τον ήθελες, λέει, στον Ολυμπιακό. Αν τον ήθελα, λέει. Πισκοτολούκου μου. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, τα όμορφα. Νάτο, ρε φίλε. Τι λέει αμπόλα, ρε ψυχούλα? Τα μπόλα, πολλά λέει, εμείς δεν είμαστε καλά. Πολύ ζέστη, Νίκο. Ζέστη, ε. Ναι, σας κάνω καλοκαίρι θέλατε. Φάτε τον. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν είπαμε για αυτούς που έχουν το πάλι φράγκα εκεί καταλήγουμε. Λεφτά, έτσι. Κώστα, λεφτά βγάζουν το καλοκαίρι. Α, και το χειμώνα λεφτά, τσίπουρα. Πώς θα ζήσουμε το χειμώνα. Νάτος. Πώς θα λέμε μετά ιστορίες του χειμώνα σε σένα. Άνα, γεια σου, νάτος. Σέβω και στο βιντεάκι τώρα, σε βλέπουμε, σε καμαρώνουμε που στα χωράφια. Νάτος, εδώ είναι. Το μόνο καλό το καλοκαίρι που δεν έχει έμφυα και τέτοια. Και δεν πληρώνουμε και πετρέλα και τέτοια. Αυτό είναι το καλό μόνο. Πετρέλα έχουμε, γεωπόνους έχουμε πολλά, μεζάστο. Πολλά έχετε. Άλλα βγάζουμε και λεφτοδάκια, τι να κάνουμε, για. Μ' αρέσεις, μα είσαι μαχήμι τελικά. Είσαι μαχήμι. Είσαι ο μοναδικός εκεί που κάνεις αγροτικές ζωές, ζωή και έχεις βαμμένο μαλλί πλατινέ. Τι, δεν είναι βαμμένο, δεν πλάκα μου κάνει. Α, δεν είναι βαμμένο, εντάξει. Από τον ίδιο είναι πλατινέ. Από τον ίδιο, καλά λέγω. Λοιπόν, Νίκο, μην ανεβάζεις τέτοιες υπάρξεις και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά πρωί-πρωί και... Μα να σ' ανεβάσω τη διάθεση θέλω. Δεν μπορεί να ανεβάσει τη διάθεση του Πάοξη. Ναι. Champions League παίζει, μεταγραφές δεν έκανε. Όχι, όχι, να μου τη λέει τώρα. Ο Ζίβκοβιτς ακόμα να έρθει. Ο Χαφ ακόμα να έρθει. Ο Λάμπρου, δικός μας είναι ο Λάμπρου, ρε Κουλιανέ. Ναι. Πες κάτι καινούργιο. Ανανέωσα, θα μην την πούμε. Εντάξει, καλός, πολύ καλός. Θα κάνουμε τα γραφές πολλές, θα κάνουμε. Πολλά. Θα κάνουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου. Και θα λες πάλι, άλλα. Άνα, γεια σου. Ρε φίλε, αυτός ο Σαββίδης, δεν ξέρω το παιδί. Ο Σαββίδης, ρε φίλε, έφερε το γραμμένο, του βγήκε μούφα. Βάζει τον Αναστασιάδη εκεί, μούφα. Βάζει πέντε τεχνικούς διευθυντές, οι τέσσερις είναι μούφα. Μας βγήκε ο Λουτσέσκου, πες ρε, έχουμε προπονητάρα, τελείωσε. Πάει σε ένα συνέδριο. Άκου δώρε να μάθεις. Πάει σε ένα συνέδριο στα Μακεδονία Παλάς. Αντί να βγάλουν σουρωτή, πάνε το Ιόλι. Τα βλέπει ο Σαββίδης. Τα γύρισε ανάποδα, τα πέταξε κάτω. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Ο άλλος σε συνέδριο στα Μακεδονία Παλάς. Αντί να πάει ένα ακριβό κρασί εκεί πέρα, πήρε ρε Τσίνα. Καθίστε καλά, ρε τον άνθρωπο, τον έχετε τρελάνει να πούμε. Ισχύει που έγινε ο Λουτσέσκο κουμπάρο σε έναν Αριανό, πάτρεψε. Ναι, στο Γιουνές. Ήταν φίλοι από την Ξάνθη που ήταν. Ναι, από την Ξάνθη, ναι. Φύγε να πάρουμε κόσμο, έχουμε πολύ κόσμο. Τσάου. Ο Μανιάτης υπέγραψε 2 χρόνια στον Πανιόνιο. Μικρός είναι, 32, έχει κανένα 2 χρόνια καλά. Ο Μανιάτης, στα μπακ ή στα χαφ? Καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω καλύτερα στα χαφ θα ήταν. Παλεύει να σωθεί. Κλεφτές ματιές έχουμε από Τουρκία για τον Μπέλκα. Λες τώρα να έχουμε πάλι Σύρια, αλλά Φενέρμπαχτσε.
Αφού δεν θέλετε ρε τον Μπέλκα, άμα τον γουστάρατε τον Μπέλκα. Κάτσε, ήδη θα τον είχατε αναλύσει. Θα τον προσέχατε. Πάμε να προλάβουμε γεμάτο κέντρο. Καλημέρα. Μάλιστα. Έπεσε επόμενος, καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Νάτι. Ουάου, ουάου, ουάου. Κυρία Δώρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε, ακόμα όρθιοι είμαστε. Να εδώ μαγαρίζει το καλοκαίρι το κουμπαράκι. Βρωμοκαλό καιρό. Ο Θεός θα το κρίνει, πότε θα μας πάρει τις ψυχές μας. Αυτό το ξέρεις Κώστα. Τι κάνει λέει? Ο Θεός θα κρίνει πότε, κυρία Δώρα. Πες ναι. Μου λίγο το καλοκαίρι το γουστάρεις εσύ ή όχι? Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει η άνοιξη. Ναι. Καλά, η άνοιξη είναι το. Και η άνοιξη βρωμό αυτή είναι. Και... τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ τα λουλούδια. Αψού κάνεις εκεί πέρα γύρες και τέτοια. Δεν το αντέχω. Έχει πολύ ζέστη, ναι. Για τους ηλικιμένους είναι λίγο κάπως. Δεν αντέχω. Ναι. Θερμοκρασίες μεγάλες, air condition, πλάτων από κάτω, τέτοια πράγματα, κυρία Δώρα μας. Ελαφριά φαγητά, δροσεστικά έτσι τσαγάκια. Καφεδάκι. Τα λεπόρια είναι. Τα λεπόρια. Δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω να το παχιά και αυτά. Μπράβο, μπράβο κυρία Δώρα μας, μπράβο. Τώρα να δούμε πότε θα σε δούμε, πότε θα έρθεις εσύ εδώ, εμείς θα έρθουμε εκεί, έτσι. Ναι, θα δούμε τώρα μόλις μπόρεσα και συνήθω Νίκο. Α, είσαι καλύτερα, μπράβο κορίτσι μου, αυτό θέλουμε. Γιατί, τι είχε, μια χαρά είναι. Πέθανε ο γείτονας και τι έγινε, άντρας είναι, θα πεθάνει, τι θα κάνει. Εντάξει, αναχωρέθηκε το κορίτσι. Συναχωρέθηκε, συναχωρέθηκε. Έχει γεμίσει χείρες ο κόσμος. Την αγάπη μας, κυρία Δώρα, καλό τρίμερο να έχει. Φιλιά, κυρία Δώρα. Γέμισε χείρες ο κόσμος. Οι παπάδες καλοπερνάνε στα μνήματα. Το μπαγάσα, κοίτα με τους παπάδες τώρα. Πάμε, φίλο, χαμήλωσε, φίλο. Έλα, ρε ραπ, χαμήλωσε, ρε ραπ. Εδώ, ρε, τι. Τι κάνετε, ρε, καλά. Τι θα είμαι. Τι έμαθα, δεν φορά σήμερα σανδάλια, τίποτα δεν φορά. Όχι, όχι, εγώ δεν φοράω τίποτα. Δεν φοράω σανδάλια γιατί μπορεί να γίνει κανένα καυγά και πώ θα γίνει μετά. Α, μπράβο. Συμπόλυτο είσαι. Όχι, με παπούτσι αθλητικό και κάλτσα σωσόνι. Να ξέρει, ήταν να τρέξει και να κλωτσίσει. Καλό. Ναι. Καλό, καλό. Το αθλητικό ή το άλλο. Αθλητικό, μια χαρά. Τα κατοστάρια τι τα κάνω εγώ. Α, κοίταξε. Τώρα τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε με τον ΠΑΟΚ. Τι θες να κάνουμε? Τίποτα δεν θα κάνετε. Θα πάτε για προτάσμα, Champions League, δεν θα μπείτε. Τι θα κάνετε? Λέω, λέω, γιατί δεν θα μπούμε? Γιατί δεν σας νοιάζει? Εσύ ούτε ο Μπουρτόταυρο τον νοιάζει. Άμα ήταν να τους ένοιαζε η Ευρώπη και ο Μπουρτόταυρος στην Αθήνα θα έκανε μεταγραφές. Δεν τους νοιάζει. Μπούμε. Χαμηλή μεταγραφική περίοδος. Μόνο ο Άρης κουνιέται να πούμε. Πρωταθλητής Ιωνίου Άρης. Αλλά. Αλλά. Πρωταθλητής Ιωνίου. Ο Άρης δεν πάει, ο ΠΑΟΚ θα πάει. Ρε. Κάτσε ακόμα νωρίς, βιαζόμαστε. Θα κάνω καλό ταξίδι, γι' αυτό λέω. Ναι, θα... Α, θες να πας στο εξωτερικό. Πού θα πας? Πού θα παίξουν, σε ποια χώρα? Δεν ξέρουμε ακόμα. Θες εκεί ανατολικό μπλοκ να πάμε καμιά λεπτά. Ωραία, ξέρει που θα παίξουν. Τι να την κάνει, μια χαρά με ένα χαπάκι. Οχο. Τι έγινε? Πού θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Δεν τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, φύγε να πάρουμε κανένα ακόμα. Άιντε. Καλημέρα, καλημέρα, επόμενο. Πού θα παίξει ο ΠΑΟΚ, θα έχουμε κληρώσει. Θα πάει σε 72, μπορεί να πεθάνει πάνω εκεί. Α πάρει μισό, α πάρει ένα τσά τον άλλο, πήγε σε Αλεξανδρούπολη 60χρονο. Τι έκανε? Έμεινε στον τόπο. Τι, δεν μείνει στον τόπο. Πήγε σε Ιερόδουλη, λέει, 60 χρονών. Παπ, το μάζεψαν με τα ασθενοφόρα μετά. Άμα έκανα μπαλονάκι και πήρε χάπι, βέβαια, τι να κάνει. Τι να κάνουμε. Έλα, φίλε. Έκανε ένα τσάκι για τον προστάτη, πήγε να πηδήξει την Ιερόδουλη. Τι να κάνουμε. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Ψυχούλα έχει. 60χρονο πάει τελείω. 58. Ναι. 58. Τι παγάσας είσαι. Καλημέρα, έλα. Έλα, φίλες. Φίλε. Μόλις άκουσα εσάς τα κουμπαράκια τα καλά. Ναι. Λέω βάζω και λίγο ποντιακό, το κλείνω τώρα για να σε μιλήσω. Έλα, γουέλα. Λοιπόν, ναι. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Για να δούμε. Εγώ είμαι ο Θόδωρος που μου είπε να σε λέω τα τραγούδια. Όχι. Να μην σε λέω τα τραγούδια, να τα λέτε μαζί με τα κουμπαράκια σας εκεί όλοι. Κλείσαμε, κλείσαμε τις γραμμές. Τελείωσε. Μια παρέα, φέρνω το μικρόφωνο, δεν χρειάζεται. Για ξεκινά τραγούδα, πάμε. Πάμε, πάμε γρήγορα. Ναι, τι θες. Πιάσε ένα σουξέ της εποχής μας. Για βάλτο και σε κανονικό. Πολύ καλύτερα έτσι που τον έχει. Τα φώτα σβήσκες, τα όνειρα να ζω. Τι ζούμε εμείς να δεις εδώ τώρα. Ξημέρωση ποτέ να μην τελειώσει. Αυτό εδώ το χάσες. Αυτό το χάσες τώρα. Το χάσες. Μη. Φύγε, φύγε, δεν ακούμε τίποτα. Τα ακούσαμε όλα, τα είπες όλα γιατί πρέπει να φύγουμε. Μη. Το άκουσες το σουξέ το δικό στο μη. Το έχεις ακούσει. Σε έχουν κάνει το μη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Λοιπόν. Κάπου εδώ θα πρέπει να κατεβάσουμε στόρια, φίλες και φίλοι, διότι θα παραδώσουμε αρχικά σκυτάλη σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Ο Νίλς Χόγκεσον, τον FM, έρχεται με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
αμέσως μετά από την Γκοϊάνα της Βραζιλίας, το Πούμα, εκεί θα σκάσει μύτη μαζί με, την ρωσική αρκούδα από το Εκατερίνεμπουργκ. Έρχεται σήμερα ο Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12, πλάκα τέλος. Στις 12 ακριβώς, όπως είχε βάλει και ο φίλος μας ο Γρηγοριάδης, αλάρμ, πάτε στην άκρη, έρχεται ο Γιώργος Μπούζος με την μπάλα στη σέντρα, μέχρι...